Σας καλωσορίζω στους πάντα φιλόξενους χώρους που μας παρέχει ο Δήμος Καλλιθέας. Είμαι η Χριστίνα Κοζανίτη, συντονίστρια του πυρήνα ΕΠΑΜ Καλλιθέας. Σήμερα, φίλοι μου, το να ακούσει κανείς την αλήθεια για την κατάσταση την οποία βιώνουμε είναι μάλλον αδύνατο. Τα καθεστωτικά ΜΜΕ με έντεχνο τρόπο παρουσιάζουν κατασκευασμένες ειδήσεις, υμνώντας δοσύλλογους και προδότες πολιτικούς, παρουσιάζοντας τους ως ήρωες που προσπαθούν να σώσουν την πατρίδα μας και τους πολίτες της από δεινά τα οποία ήδη δημιούργησαν. Δεν θέλουμε άλλο σώσιμο, φτάνει. Ήρθε η ώρα να πάρουμε τις τίγες μας στα χέρια μας, να αφυπνιστούμε και να αγωνιστούμε για τα αυτονόητα. Αξιοπρεπή ζωή, εργασία, υγεία, παιδεία, πολιτισμό και πάνω απ' όλα ελευθερία. Γιατί και Γερμανούς έχουμε και ξεπούλημα της πατρίδας μας έχουμε και οικονομικό πόλεμο έχουμε και χιλιάδες νεκρούς από αυτοκτονίες έχουμε και πεινασμένους έχουμε που ψάχνουν τα σκουπίδια και ντροπιαστικά συσίτια έχουμε και άστεγους έχουμε. Όλα αυτά συνθέτουν μια ανάλογη κατοχή που χρειάζεται ένα νέο ΕΑΜ. Το ΕΠΑΜ είναι εδώ με τον συναγωνιστή Καζάκη να μας πει αλήθειες και να μας εξηγήσει διεξοδικά το τι μας περιμένει από εδώ και πέρα και πώς μπορούμε να το ανατρέψουμε. Καλό λοιπόν τον Δημήτρη στο βήμα, που αν και άρρωστος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Κινήματος αντίστασης. Ελεύθερες εκλογές, συντακτική εθνοσυνέλευση που θα αποφασίσει πολιτιακό και κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα. Οι Βρετανοί δεν ήθελαν με τίποτα να εξελιχθεί έτσι το πράγμα. Σε 8 του Δεκέμβρη, 5 μέρες μετά δηλαδή, διεξάγεται συζήτηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Την προκαλούν βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και των Φιλελευθέρων, ζητώντας από την κυβέρνηση, μάλλον από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, να πάρθει απόφαση να σταματήσει στρατιωτική επέμβαση στην Ελλάδα ή, όπως έλεγε το σχέδιο απόφασης που κατατέθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, να σταματήσει η σφαγή των Ελλήνων πατριωτών. Στη συζήτηση αυτή, ο Τσότσιν ανακοινώνει ότι η απόφαση πάρθηκε στις αρχές του 1944 με έκκληση του Ρούσβελτ στη συνάντηση του ΚΕΠΕΚ, όπου κανονίστηκε με ποιο τρόπο θα γίνει. Το σχέδιο ήταν απολύτως μυστικό, δεν το γνώριζαν ούτε καν οι πιο στενοί του συνεργάτες, σύμφωνα με τον Τσότσιλ στην ομιλία του στη Βουλή 8 Δεκεμβρίου του 1944, και βεβαίως ο Βίλσον είχε πάρει που ήταν ο αρχηγός των Βρετανικών δυνάμεων στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, είχε πάρει εντολή στην πρώτη ευκαιρία με το ναυτικό και την αεροπορία να συντρίψει οποιαδήποτε αντίσταση θα υπήρχε στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Τσότσιλ στη Βουλή έλεγε ότι είχαμε ένα μοναδικό όπλο στα χέρια μας. Ελέγχαμε την UNRWA. Σημαίνει δηλαδή ότι χωρίς την UNRWA δεν μπορούσαν να φάει ο πληθυσμός της Αθήνας. Και έτσι, μέσα στο Δεκέμβρη,
Ο πληθυσμός κυρίως στις περιοχές όπου είχαν πληγεί κατά κύριο λόγο από τον Ναζί κατακτητή, ξαναπερνάει μια δεύτερη μαύρη εποχή πείνας. Με την ίδια και την ίδια στιγμή τα βρετανικά πλάνα να χτυπούν αδιάκριτα στόχους στις λαϊκές γειτονίες που θεωρούσαν τα προπύργια του ΕΑΜ Ελλάς. Σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ξεκίνησε το μακελιό στην Ελλάδα που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο και που ακόμη και σήμερα διάβαζα μια συνέντευξη ενός από τους πιο σημαντικούς, κατά τη γνώμη μου, ιστορικούς αυτής της περίοδου, του Αντρέ Γερολυμάτου. Είναι και ο μόνος που έκανε σοβαρή δουλειά για αυτή την περίοδο. Ο μόνος δεν είναι ο μόνος, όχι, αλλά τουλάχιστον ένας από τους καλύτερους ιστορικούς. Τα βιβλία του δυστυχώς δεν έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Ή μάλλον μπορεί να υποθέσει κανείς. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν κάνει σοβαρή δουλειά αρχαιακή και αναδεικνύει στο τι ακριβώς έγινε σε μια τέτοια περίοδο, η οποία καταλαβαίνετε, τη βλέπει ο καθένας ανάλογα σε ποια πολιτική παράταξη έχει ενταχθεί. Και εσύ δεν παίρνεις θέση. Λες το απλό πράγμα, όπως έλεγε τώρα στη συνέντευξή του στο Observer, έλεγε το εξής, λέει, στην Ελλάδα ακόμη ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει. Γιατί λέει, αυτός που πολέμησε ενάντια στους Ναζί κατακτητές στη Γαλλία ή στην Ιταλία, μετά τον πόλεμο, στην απελευθέρωση, τους συμπεριφέρονταν με απόλυτο σεβασμό, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Αντίθετα, στην Ελλάδα αντιμετώπισε τους ίδιους που πολεμούσε κατά τη διάρκεια της κατοχής, τους συνεργάτες δηλαδή των Ναζί, οι οποίοι βέβαιως είχαν τεθεί υπό τις εντολές των Άγγλων. Και πέρασαν δεκαετίες επί δεκαετιών. Και να σας πω κάτι. Πώς καταλάβαινε το επίσημο κράτος τη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης αυτού του ελληνικού λαού. Το 1962, με απέτηση της Γερμανίας, φτιάχνονται δύο γερμανικά νεκροταφεία όπου βρίσκονται ακόμη και σήμερα, ένα στο Μάλεμε και ένα στο Διόνυσο, στο δυτικά νεκροταφεία, τα οποία ήταν κατά απέτηση της Γερμανίας. Μάλιστα, η γερμανική πλευρά ζητάει να φτιαχτούν μαυσολία για τους πεσόντες Ναζί σε αυτή τη χώρα. Το 1962, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, με εξαίρεση την ΕΡΕ του κυρίου Καραμανλή, καταψηφίζουν και θεωρούν την ύπαρξη των γερμανικών νεκροταφείων στην Ελλάδα ως μέγιστη προσβολή ενάντια στο εθνικό συνέστημα και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Όλοι, από τη Δημοκρατική Ένωση του Τσιριμόπου μέχρι φυσικά την ΕΔΑ, την Ένωση Κέντρου κτλ. Μάλιστα, εκείνη η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 1962, που τελικά ψηφίζει υπέρ της δημιουργίας των νεκροταφείων, των δύο στρατιωτικών νεκροταφείων, των Ναζί κατακτητών, στάθηκαν ενάντια σε αυτή την απόφαση όλες οι πολιτικές δυνάμεις και νομίζω ήταν από τις καλύτερες στιγμές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την έννοια των τοποθετήσεων και όλα αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος ο επικεφαλής και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Ένωσης Κέντρου τότε ήταν καταπέλτης. Έγκλημα το χαρακτήρισαν. Εθνικό έγκλημα εισάξιο του δοσυλλογισμού, έλεγε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν σε διαδικασία ανένδοτου. Όσοι από εμάς ξέρουν, έχουμε διαβάσει ή οι παλιότεροι ίσως να τα έχουν ζήσει. Ήταν σαν ανένδοτο. Και έλεγε λοιπόν εθνικό έγκλημα. Ψηφίστηκε αυτό. Όμως, ούτε οι κριτικοί στο Μάλεμε επέτρεπαν να γίνει μαυσολείο, ούτε στην Αθήνα, γιατί ήταν στην Αθήνα που γίνει το δεύτερο ιστορικό νεκροταφείο, επέτρεπαν οι κάτοικοι. Είχαν μαρτυρήσει όλα τα Μεσόγεια από τους Ναζί. Ακόμη μήνες το αίμα ήταν ποτισμένο. Δεν μπορούσαν σε αγιασμένο χώμα να βάλουν τους Ναζί. Οπότε, το 1965, ξανάρχεται το θέμα στη Βουλή. Τώρα πια Ένωση Κέντρου στην κυβέρνηση. Λίγο πριν από τα Ιουλιανά. Εισηγείται το θέμα ο ίδιος ο Γεωργίος Παπανδρέου. Ξεσηκώνεται πάλι το Κοινοβούλιο. Τι πράγματα είναι αυτά. Μα έχουμε τοποθετηθεί διαφορετικά. Μα ξέρω εγώ και η απάντηση βεβαίως προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΕΔΑ,
ο οποίος θέτει το εξής απλό ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν να εμείς μονομερώς να αναγνωρίζουμε, έστω και με όλους τους ανθρωπιστικούς, τους νεκρούς αυτούς που βίασαν τον ελληνικό λαό, που τον καρατόμησαν, που τον εκτέλεσαν, χωρίς να μας αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα να δικάσουμε τους εγκληματίες Ναζί, τους εγκληματίες πολέμου, στο έδαφος μας. Είχε προηγηθεί η προκλητικότατη δραπέτευση του Κόλβες, ενός εγκληματία Ναζί, που τον πιάσανε τυχαία κάτι χωροφύλακες το 1959, καθότι είχε έρθει να συμμετάσχει στο Ράλι Ακρόπολης της εποχής εκείνης. Και βεβαίως με την παρέμβαση της κυβέρνησης εκείνη την εποχή, τον κάνει ψυχητικοπάνης ο κύριος. Με παρέμβαση της πρεσβείας, της γερμανικής πρεσβείας. Με κάλυψη και συνοδεία της γερμανικής πρεσβείας, την κοπάνης ο κύριος. Ή τελική η υπόθεση Μέρτενε. Όποιος ξέρει, και οι δυο τους είχαν στον ενεργητικό τους χιλιάδες νεκρούς, εκτοπισμένους, και την είχαν κοπανίσει. Και τότε βγαίνει και ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει για εθνικό έγκλημα, όπως σας είπα, και λέει: η ιστορία ενός λαού οικοδομείται στη βάση όχι της μνήμης, αλλά της λύθης. Και πέρασαν τα νομοσχέδια. Έτσι λοιπόν, με μια διαφορά, έμεινε στο μισό, δεν είπε το δεύτερο μισό. Η ιστορία ενός λαού, στο βαθμό που οικοδομείται στο έδαφος της λύθης, αυτός ο λαός είναι δούλος ραγιάς. Όσο θυμάται, όσο ξέρει, όσο αποτιμά, τόσο αυτός έχει την αξιοπρέπεια να υπερασπίσει αυτά που τέλος πάντων οι γονείς του ή οι προπάτορές του έχησαν αίμα για την ιστορία αυτή. Έτσι λοιπόν μας ήθελε το πολιτικό κατεστημένο πάντα. Λύθη να μην ξέρουμε, να μην γνωρίζουμε. Ποιος από μας έχει κάνει τον κόπο να πάει στο γερμανικό εργοταφείο, στο Διόνυσο ή στο Μάλεμε, να δει τη γερμανική επιγραφή επάνω που λέει: «Έπεσαν ηρωικώς μακριά από την πατρίδα τους, υπέρ της πατρίδος τους». Οι Ναζί. Έτσι γράφει η πινακίδα. Δεν έχει κατέβει. Παραμένει εκεί. Βεβαίως, εκείνη την εποχή, το 1965, προκειμένου η Ένωση Κέντρου να μην δείξει ότι η Ρεπεδημιτό την εθελοδουλεία σε τέτοιο βαθμό, είχε πει ότι ως αντάλλαγμα η Γερμανία αναλάμβανε την υποχρέωση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και βεβαίως εξόντωσης, όπου υπήρξαν Έλληνες, να στηθούν ξεχωριστά μνημεία, νεκροταφεία δηλαδή, τα οποία να μιλούν για τα θύματα, τους Έλληνες θύματα, στο Ντάχαου δηλαδή και στο Auschwitz, όπου υπήρχαν Έλληνες και εξοντώθηκαν ή επιβίωσαν, και βεβαίως στρατιωτικό νεκροταφείο που να τιμά τους Έλληνες, πεσόντες κατά του φασισμού και του ναζισμού. Όσο τα είδατε εσείς, τα στρατιωτικά νεκροταφεία αυτά και τα μνημεία, αν το δώσατε, τα είδα κι εγώ. Υπήρχε και ανακοίνωση τότε της πρεσβείας της γερμανικής. Εμείς, βεβαίως, αλίμον. Τα λέμε όλα αυτά γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα πράγματα πλέον έχουν εξελιχθεί και προσβάλλουν, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, προσβάλλουν οποιοδήποτε νοήμα για τον άνθρωπο, τουλάχιστον έχει στοιχειώδη εθνική αξιοπρέπεια. Σήμερα, ανήμερα αυτή τη γιορτή που μας παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον εμένα μου τα έφεραν στο μυαλό, είχαμε την απόρριψη της αίτησης του έγκλειστου Ρωμανού που είναι σε πείνα το παιδί, σε απεργία πείνας, την απόρριψη της αίτησής του να παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, όπως έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε είναι ασχολητής. Δεν είχε αφαιρηθεί αυτό το δικαίωμα από τον έγκλειστο, το φυλακισμένο. Απορρίφθηκε. Διότι είναι άνθρωπος δεύτερης κατηγορίας και δεν μπορεί να του δώσει το δικαίωμα να αναμορφωθεί. Διότι η σωστή αναμόρφωση γίνεται έτσι. Όχι με τον μπούρδουλα, ούτε εγκλεισμό. Οι λογικές οχρονισμού του περασμένου αιώνα, του μάλλον του προπερασμένου αιώνα. Επίσης, σήμερα είχαμε 17 συλληφθέντες
από το κίνημα κατά των πληστηριασμών στη Θεσσαλονίκη. Με εντολή άνωθεν, όπως λένε τουλάχιστον οι αυτόπτες μάρτυρες. Και μάλιστα εφόσον είχε τελειώσει η εκδήλωση, δηλαδή η διαμαρτυρία, είχε φύγει ο περισσότερος κόσμος και εκεί δόθηκε εντολή να συλλάβουν, να κυκλώσουν και να συλλάβουν οι Πρετοριανοί, οι γνωστοί σε όλους μας, Πρετοριανοί, προκειμένου να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Βλέπετε τη Θεσσαλονίκη. Είναι στο μάτι του κυκλώνα. Και η διοίκησή της, είναι κρατική διοίκηση, είναι δημοτική, σφικοφωλιά. Ο Μπουτάρης είναι ο Έβερτ της εποχής. Ο Μερκούρης της εποχής. Για όσα που ξέρουμε ποιος ήταν ο κύριος Μερκούρης, θείος της κατά τα άλλα, ευαρέστου ηθοποιού, Μακαρίτσας βεβαίως, ο οποίος είχε και κόμμα, το μόνο κόμμα, νόμιμο κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής κατοχής, το Ελληνικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα. Αντιπρόσωπος του και εκπρόσωπος του σήμερα, επάξιος ο κύριος Μπουτάρης. Και βεβαίως η εντολή ήταν ξεκάθαρη. Μαζέψτε τους, διότι το Ειρηνοδικείο στην Θεσσαλονίκη δεν είναι ο πιο ειρηνοδικείο και δεν είναι μόνο θέμα πληστηριασμών. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Εκεί πουλιέται γη ή αν θέλετε υπάρχουν πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με εθνικά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα οι αγοραπολισίες που γίνονται, η προσπάθεια που γίνεται για το χώρο γύρω από τον αγωγό, να το πούμε έτσι, το περίφημο, τον αγωγό που θα έρθει από το Αζερβαϊτζάν, θα κόψει από την Τουρκία και θα έρθει από Θράκη, Μακεδονία. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, όμως ξέρουμε ότι η κοινοπραξία παίρνει συστηματικά γη εκεί. Δεν μπορούν να έχουν ειρηνοδικείο υποκατάληψη. Ή τουλάχιστον εγκλωβισμένα από κινήσεις κατά των πληστηριασμών. Και έτσι, από ό,τι φαίνεται, η εξουσία με τον τρόπο που έχει δομηθεί σήμερα έχει πάρει τις αποφάσεις της. Μάλλον προσπαθεί να μας εξορθήσει στα άκρα. Τι είναι τα άκρα? Πολύ απλό. Το έχω πει σε μια τελευταία δίκη που ήμουν και μάρτυρας. Όπου ο δικαστής, ή μάλλον η δικαστής, μου έλεγε: μα τι ζητάτε από μένα, να καλύψω εγώ το κενό της κυβέρνησης? Βεβαίως δεν έχει τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να θεωρεί ότι βεβαίως δεν είναι κυβερνητικός υπάλληλος. Φυσικά, άμα χρειάζεται, στρέφεσαι να δει την κυβέρνηση. Όχι, καλύψω το κενό της. Υποχρεούσε όταν παραβιάζονται βασικά θεμελιώδη δικαιώματα το Σύνταγμα και όλα αυτά. Ποιο το Σύνταγμα τώρα. Λοιπόν, και όταν τη είπα. Με συγχωρείτε, εάν δεν υπάρχετε εσείς για να μπορεί ο κάποιος κόσμος, ο κόσμος που πλήττεται τόσο βάναυσα, ήταν ανασφάλιστη του ΟΕ και ο περισσότερος κόσμος που ήταν εκεί για το τρομακτικότατο πρόβλημα, άμεσο τρομακτικό πρόβλημα. Εάν δεν μπορεί να προσφύγει σε εσάς, ποια είναι η επιλογή? Ή ο Κιάδας, όλοι μαζί, έτσι, ή να πάρουμε τα όπλα. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα άλλο. Εάν δεν έχω δυνατότητα να υπερασπιστεί με αντέβαση σε κάποιους θεσμούς, τι άλλες επιλογές? Και βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, αυτό που ετοιμάζουν και που μάλλον μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου θα υπογραφεί, μάλλον θα βγει η συμφωνία στον αέρα, 8 Δεκεμβρίου με γύρω του, μάλλον με το κύριο του κόσμου θα περάσει. Γιατί ναι, μεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να τον κοιμήσουν τον κόσμο, να τον έχουν οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό σε αδράνεια. Άρα, οτιδήποτε σπάει αυτή την αδράνεια το αντιμετωπίζουν όπως ακριβώς αντιμετωπίστηκαν από τον στρατηγό Σκόμπι και τους ταγματαλίτες που τους δίσανε χωροφυλάκους για να χτυπήσουν στο Σύνταγμα στις 3 Δεκεμβρίου του 1944, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε σήμερα. Οτιδήποτε πάει να σπάσει αυτή την αδράνεια. Και εδώ το μυστικό είναι το εξής, ότι ετοιμάζουν το εξής αστείο. Η συμφωνία, λίγος πολύ, όποιος τουλάχιστον παρακολουθεί τα πράγματα, τα ξέρει. Θα το πούνε τεχνητή επιμήκυνση του χρηματοδοτικού προγράμματος. Κολοκύη διαμητηρία, πιστοτική γραμμή, ή ό,τι θέλετε μπορεί να πει. Όποιος διαβάσει τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που λέει τι σημαίνει πιστοτική γραμμή, θα διαπιστώσει τα εξής.
Πρώτον, πιστωτική γραμμή δικαιούται το κάτω μέλος, έτσι, που έχει βιώσιμο τραπεζικό σύστημα. Θα γίνει εκτίμηση βιωσιμότητας όσο λούπο. Και θα μας φορέσουν ξανά την ιστορία με την ανακεφαλαιοποίηση. Τα 11 δισεκατομμύρια που λένε αυτοί, έτσι, όσο τα είδατε εσείς. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει MOU για να υπάρχει χρηματοδότηση. MOU είναι το ακρονίμιο του Memorandum of Understanding, δηλαδή μνημόνιο συνεργασίας. Πρέπει να υπάρξει μνημόνιο για να προχωρήσουμε. Και φυσικά το μνημόνιο θα είναι σε αιτήσια βάση, θα σου πούνε, οπότε δεν θα υπάρχει θέμα και κάθε κλείσιμο του χρόνου θα σου λένε, να και τώρα θα βγούμε και τώρα αυτό και όλο αυτό που ολοκλήθηκε. Κατά τα άλλα πάμε μια χαρά. Θαυμάσια. Μοιάζουμε μια χαρά. Εμείς το 2015 θα έχουμε 3,5% άνοδο, όταν ολόκληρη η Ευρωζώνη εκτιμάται το 2014 ίσως να μην ανέβει πάνω από το 0,2. Εμείς είμαστε πάλι το οικονομικό θαύμα. Γεωργίου speaking. Λοιπόν, όχι ο αθλητογράφος, ο τύπος με το στυλαστάρ. Θαυμάσια δουλειά. Το μαγειρεύουμε έτσι και βγάζουμε θετικό πρόσημο εκεί που έχουμε αρνητικό. Αλλά κατά τα άλλα, ο καθένας μπορεί να καταλάβει, εάν στο προσωπικό του περιβάλλον, πώς πάει η κατάσταση, εάν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, αν αυτό το διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να στηρίξει την οικονομία ή όχι. Το βασικό πρόβλημα πρέπει να καταλάβουμε εμείς. Και πρέπει επιτέλους, ρε παιδί μου, τουλάχιστον αλφαβήτα να το καταλάβουμε, είναι τι κάνουμε το χρέος. Ακούω αναλύσεις επί αναλύσεων ή τέλος που διαβάζω τώρα ήμουν και τρεις μέρες, δεν είχα τίποτα άλλο. Οπότε ο μαζοχισμός πλήρης. Διάβαζε ηλικιότητες. Μάλιστα, μου έστειλε μια φίλη συναγωνίστρια, ένα από το οικονομικό επιμελητήριο, μάλλον οικονομία, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Οικονομικό επιμελητήριο, ναι. Αναλύσει για το χρέος. Δεν υπάρχουν πιο άσχετοι άνθρωποι από αυτούς που γράφουν μας. Καθηγητής ίσον ηλίθιος. Δηλαδή, μιλάμε για. Είναι απίστευτο πράγμα. Απίστευτο πράγμα. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Τρέλα μου το μου. Όταν εσύ χρεώνεσαι στην τράπεζα, τι κοιτάς. Τι έχω στην τσέπη μου να μπορώ να πληρώσω. Και τι μετράς. Η δόση σου τι περιλαμβάνει. Τόκος και χρεολύσιο, κεφάλαιο δηλαδή, από το αρχικό. Οποιοςδήποτε έχει βρεθεί, που είναι δηλαδή συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Γιατί πρέπει να είσαι καθηγητής χρηματοοικονομικής για να μην το καταλαβαίνεις. Και να υπολογίζεις πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Παίρνουμε μόνο τους τόκους, οι οποίοι έχουν πέσει το 2% του ΑΕΠ, άρα είναι βιώσιμο. Τι λες, ρε φίλε. Πρακτικά. Το 2015 πρέπει να πληρώσουμε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, με τον προϋπολογισμό δηλαδή, πρέπει να πληρώσουμε 19-20 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με την έκθεση του Ιουνίου του ΔΕΛΤΑ ΜΙΤΑ, πρέπει να πληρώσουμε 26 δισεκατομμύρια. Διότι κατά περίεργο λόγο, το ΔΕΛΤΑ ΜΙΤΑ υπολογίζει ότι πρέπει να πληρώσουμε 10 δισεκατομμύρια σε τόκους, ενώ η κυβέρνηση μας λέει 5. Κανένας δεν το έχει αντιληφθεί. Γιατί κανένας δεν είναι, προφανώς δεν υπάρχουν κάτω και κάτες. Ακούμε τι λέει η κυβέρνηση ως επίσημη αντιπολίτευση και απλά παπαγαλίζουμε, δίνουμε και τα πρόσημά μας, ανάλογα αριστερό ή δεξιό πρόσημο, και παραλαμβάνω. Γιατί δεν βρέθηκε ένας βουλευτής να πει, συγγνώμη, το ΔΕΛΤΑ ΜΙΤΑ λέει ότι θα πληρώσουμε 10 δισεκατομμύρια τόκους το 2015. Γιατί ο προπολογισμός λέει 5. Γκέκας χαρδούβελες. Ό,τι θέλουν να βάζουν. Γιατί θα μας ελέγξει κανένας. Και αλλαγή κυβέρνηση να γίνει. Θα τους ελέγξει κανένας. Όχι. Εκ προημίου όχι. Μας το έχουν πει. Και οι αξιότιμοι δελφοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κουβέντα για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα και το πώς πρέπει να μοιραστούν οι ευθύνες, αν θέλετε και δικαστικά. Όχι, βεβαίως, διότι πρέπει να υπάρχει μια ειδική υποχρέωση, όπως μας είπε ο κ. Τσίπρας τη Δευτέρα το βράδυ. Υπάρχει μια ειδική υποχρέωση να υπάρχει συνέχεια του κράτους. Ναι, βρε βλάκα, ειδική υποχρέωση να υπάρχει συνέχεια του κράτους. Αρκεί το κράτος να είναι κράτος. Όχι να είναι κατοχικό το κράτος. Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή με την απελευθέρωση. Έπρεπε να πούνε οι κυβερνώντες για αυτό. Υπόθηκε αυτό τότε εκείνη την εποχή. Υπόθηκε και αυτό. Βεβαίως ευτυχώς ο λαός ήταν εδώ προς το χέρι τότε.
και δεν πολύ πέρασε. Λοιπόν, είπε, ναι, η συνέχεια του κράτους. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια του κράτους. Χρειάστηκε ολόκληρος εμφύλιος πόλεμος. Χρειάστηκαν αυτά που έζησε ο ελληνικός λαός δεκαετίες μετά, ξέρω μιλήσει για ιστορίες και αυτά τα κυνηγητά μέχρι και τη Χούντα, για να κατοχυρωθεί το γεγονός ότι είμαστε συνέχεια του κατοχικού κράτους. Και απόδειξη ότι είμαστε συνέχεια του κατοχικού κράτους είναι ότι ακόμη και σήμερα στα δικαστήρια επιδικάζονται πράγματα με δεδομένα αποφάσεις, με δεδομένες αποφάσεις που έχουν πάρθει κατά τη διάρκεια της κατοχής από κυβερνήσεις που ισχύουν. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας μας λέει ότι έχει ηθική υποχρέωση να συνεχίσει το κράτος. Το κράτος έχει καταλύσει το Σύνταγμα. Έχει καταληθεί η έννοια του, οποιαδήποτε έννοια δικαιώματος. Όχι ανθρωπίνου δικαιώματος. Προσφάτως, μάλιστα, βγήκε μια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει εργασία. Η έννοια εργασία δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να συζητήσει για εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη συνέχεια του κράτους. Βεβαίως. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει τη συνέχεια του κράτους και να ανατρέψει τις πολιτικές και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει αυτό το κράτος? Μόνο ο φωτεινός νους θα μας λύσει το πρόβλημα με τα θάνατα. Και δεν μας βλέπουν να βέβαια τα βγάζουμε πέρα. Τι πρέπει να κάνουμε? Είμαστε 4 χρόνια μετά από το πρώτο μνημόνιο. Εσίως. Κάποιοι τότε φωνάζαμε, ελάχιστοι, οφείλω να ομολογήσω, ότι υπήρχαν εναλλακτικές, ότι υπήρχαν εναλλακτικές. Όταν θάψανε το Γεωργάκη του Παπανδρέου, καλά το κάνανε, δεν είναι θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τον έθαψε ο ελληνικός λαός, τον έθαψαν οι δικοί του. Για να μας έρθει διάλογη κατάσταση και να συνεχιστεί η όλη ιστορία. Του βγάλανε τα μυστικά, τις μυστικές συμφωνίες που έκανε στο παρασκήνιο, όπως και ότι είχε συζητηθεί στο παρασκήνιο, και ανάμεσα αυτά την απόδειξη ότι υπήρχε εναλλακτική λύση. Και η συζήτηση στο Δελτανιτά, όπου ο Χώρος έλεγε, γιατί δεν πάτε ρε παιδιά σε διαγραφή χρέους, γιατί να πάμε σε λογικές τέτοιες προσαρμογής, όταν δεν θα βγάλει πουθενά, να πάμε σε διαγραφή του χρέους. Υπήρχε εναλλακτική. Και την ξέρανε την εναλλακτική. Αλλά μας βάλανε σε αυτήν την ιστορία, θυμάστε, μονόδρομος δεν γίνεται, πρέπει να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Βεβαίως δεν πληρώσαμε τίποτα για μισθούς και συντάξεις. Όλα πηγαίνανε κατευθείαν στο χρέος. Και δεν πηγαίνανε μόνο αυτά, αλλά χρειαζόμαστε και νέα χρηματοδότηση διά των ενδόχων γραμματείων ή οτιδήποτε άλλο κάναμε. Σαν κράτος εννοώ. Μετά, όταν τώρα με τον Σαμαρά, που σιγά σιγά θέλουν να τον ξεπροβοδίσουν κι αυτόν, για να μας φέρουν μια άλλη κατάσταση, γιατί τραβάει πλέον η ιστορία, μας βγάζουν κουφέτα σιγά σιγά για αυτά που ξέραμε όλοι, που τόσο προσπαθούν να υπολογίζουμε, αλλά δεν είχαν βγει στον αέρα. Έτσι θα γίνει και σε μερικούς 6 μήνες, εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποτε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Θα μας, όταν είναι να τον ξεπροβοδίσουν για αυτόν, θα μας βγάλουν στον αέρα τις συμφωνίες που κλείνουν τώρα στο παρασκήνιο. Και κάποιοι από εμάς, όπως πολλοί τότε που είχαμε ψηφίσει Γεωργάκη, όπως προσωπικά δεν είχαμε ψηφίσει τον Κυράτα, αλλά λέω, πολλοί κόσμοι, 48% έχει φτάσει ο Κυράτα, 46% ήταν. Λοιπόν, λέγανε, μα εγώ το ψήφισα τον Κυράτα για να με πουλήσει. Έτσι θα λέμε και τότε. Και το είδαμε να έρθει. Βέβαια. Λοκομοτίβα ολόκληρη, έχει φώτα μπροστά. Τούτου σου κάνει, μπάμε πάνω θα πες. Δεν το είδα. Πώς διαγράφεις χρέος, ρε γαμώτο. Πας και παρακαλάς στο σύνδιο του Λονδίνου τους επενδυτές κεφαλαίου. Το έχει κάνει καμιά κυβέρνηση αυτό που διέγραψε χρέος? Το έκανε αυτό το πράγμα μία κυβέρνηση, πείτε μου ένα παράδειγμα. Μια κυβέρνηση που να πήγε να παρακαλάει τους δανειστές να τις κόψουν χρέος. Χωρίς ανταλλάγματα. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το χρέος που αναδιαρθρώθηκε το 2012 κόψαμε ονομαστική αξία χρέους 105,5 δισεκατομμύρια και μας φορτώσανε 109 δισεκατομμύρια νέα δάνεια.
Γι' αυτό δεν μπορούν να αναπτύξουν από τελείως. Έτσι. Εγώ ρωτάω, πώς διαγράφεις χρέος? Το διαγράφεις με συγκεκριμένες διαδικασίες. Έτσι έχει γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς θα πρωτοτυπήσουμε. Πώς? Θα πάμε να τους πείσουμε. Ωραία. Τώρα με. Πήγανε. Τους πείσανε. Εάν είχαμε πάει εκεί, ενώ τους οικονομολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα φωτεινά μυαλά που οφείλω να απολογήσω, ξέρουν σε βάθος. Ακούω ένα τραπεζίτη προγράμμα, τώρα κάτω στο κρίτη, μου λέγανε ένα τραπεζίτη, πολύ μεγάλο όνομα, μου λέει, καλά είναι τόσο ηλίθιοι, πού πάνε, δεν ρωτάνε έναν άνθρωπο της αγοράς. Τι πάνε να κάνουν, είναι τρελή, και δεν το λέει και μόνο για αυτούς, είναι για τους Ιωβίες Σαμαρά, τον Παπαντρέου κτλ. Αλλά το θέμα είναι αλλού, παίζουν αλλού. Γιατί, όπως ξέρουμε, τα δισεκατομμύρια που κερδίζουν από διαχείριση χρέους, ειδικά στη δευτερογενή αγορά, σοκαρίσματα, ιστορίες και όλα αυτά, ένα μέρος πηγαίνει στα κομματικά ταμεία. Δεν μπορείς να πηγαίνεις για κυβέρνηση και το δικό σου κομματικό ταμείο να μην παίρνει ένα μερίδιο. Αυτό πώς εξασφαλίζεται, παιδιά? Με μυστικές συμφωνίες εξασφαλίζεται. Με το να πας μυστικά να διαπραγματευτείς. Γιατί όποιος πιστεύει, γιατί είδα και ένα PowerPoint τώρα που ήμουν ακριβώς ηλικιώτες που διαβάζω. Μου στείλε ένας φίλος το PowerPoint της παρουσίας του κ. Σταθάκη σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, όπου ειλικρινά, εάν εγώ ήμουν σε αυτή την εκδήλωση και δεν είχα άλλους λόγους να βρίσκομαι εκεί, δηλαδή να κλείσω συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο, θα είχα σηκωθεί να φύγω γιατί με θεωρούν βλάκα. Πας σε επαγγελματίες του είδους που παίζουν τα νούμερα. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς. Που έχουν τα iPhone ή τα tablets μπροστά τους σε λεπτό προς λεπτό, παρακολουθώντας την λογαριθμική εξέλιξη των βασικών δείκτων της ελληνικής οικονομίας. Και όχι μόνο. Έτσι, να τους παρουσιάσεις τι. Το πόσο έπεσε το ΑΕΠ της χώρας, πόσο ανέβηκε η ανεργία σε αυτούς. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή η παρουσίαση, αν όντως ήταν αυτή η παρουσίαση του PowerPoint που τέλος πάντων κυκλοφόρησε, αν είναι όντως αυτή η παρουσίαση που έγινε, ήταν επίπεδο πρώτης δημοτικού. Δεν μιλάς έτσι με αυτούς. Μιλάς σε άλλη βάση. Ξεκαθαρίζεις τους όρους με τους οποίους θα τους αντιμετωπίσεις. Και βεβαίως, εάν ήσουν με τη μεριά του λαού, θα τους έλεγες κάτι πολύ απλό και ένιωθες την ανάγκη σου, είναι καλά, να πας να τους δεις. Δηλαδή, θα τους έλεγες κάτι πολύ απλό. Κοιτάξτε κύριοι, με μένα να είστε σίγουροι ότι θα διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Να το δει γι' αυτό. Την επόμενη μέρα θα βλέπαμε οριμαγδό στη δευτερογενή αγορά να ξεφορτώνονται μαζικά τα ομόλογα, ρίχνοντας πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές και καθυλώνοντας την αγορά σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό ήταν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Ειδικά αν πας για κυβέρνηση. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα όταν θα πας σε κυβέρνηση να επιλέξεις διαφορετικούς τρόπους διαγραφής χρέους. Ακόμη και με παραγορά. Ακόμη και με παραγορά. Αυτό κάνουν οι κυβερνήσεις που σκέφτονται ή τουλάχιστον τα επιτελεία που σκέφτονται. Και δεν υιοθετούν τη δική μας, ξέρετε, ριζοσπαστική, γραφική, τρελή, ξέρω εγώ τι λένε, άποψη. Τουλάχιστον αυτό. Αλλά τι κάνατε. Αντί για αυτό, τους διαβεβαιώσανε ότι δεν πρόκειται να τους πειράξουν. Ότι οποιαδήποτε κίνηση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να είναι συνενετικού χαρακτήρα και όχι μονομερής. Και έτσι τι κάνανε οι μάγκες. Κερδοσκοπήσανε με βάση τη συνάντηση. Οικονομήσανε χοντρά, επανατοποθετούμενοι οι ίδιοι στην αγορά. Τι κάνανε δηλαδή, ρίξανε επίτηδες τις τιμές, σορτάρανε με τη μείωση των τιμών και μετά, όταν είχαν πέσει πολύ χαμηλά και είχαν οικονομήσει από την ιστορία, ξανατοποθετήθηκαν στην αγορά. Δηλαδή, επαναγοράσανε αυτά που ρίξανε και μπήκαν ξανά στην αγορά. Και τώρα είναι έτοιμοι για το καινούριο μάτς, στην επόμενη ιστορία. Αυτό δεν ξέρω αν το κάνανε λόγω ανικανότητας ή λόγω του ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποιοι να οικονομήσουν από αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρω, τι να ξέρω. Εγώ δικό του είμαι λογιστή. Δεν έχουμε και έρευνα και δεν έχουμε και τρόπο να το ερευνήσουμε, δηλαδή, τουλάχιστον προς αυτό. Λοιπόν, αλλά όπως και να το κάνεις, είναι άκρως επικίνδυνη αυτή η κίνηση. Γιατί θα μας οδηγήσουν σε τερατώδεις καταστάσεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι. Όλες οι χώρες στον κόσμο, τουλάχιστον με τα πολεμικά, που θέλουν να διαγράψουν χρέος, το κάνουν
ως πράξη εθνικής κυριαρχίας. Τι σημαίνει αυτό νομικοπολιτικά? Απλά, δηλώνουν εξ αρχής τι προτίθεται να κάνουν. Παίζεται ένα μάτς μετά με τους δανειστές και στον βαθμό που η κυβέρνηση αυτή στηριζόμενη από το λαό έχει ισχύ και όλα αυτά που πολιτική και κοινωνική ισχύ, περνάει το δικό της. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Προσφάτως στο G20 που έγινε στο Brisbane της Αυστραλίας, ο Κισίλοφ, που είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, πήγε, δεν είναι μέλος του G20 η Αργεντινή, αλλά γούσταρε, παιδί μου, ήλιος και πήγε. Για να τους ζητήσει να βγάλουν απόφαση ειδική όπου να στηρίζουν τη θέση της Αργεντινής απέναντι στους απέναντι στις αγορές. Και όντως το πέτυχε. Η G20 βγάλαν συγκεκριμένη απόφαση και είπαν αναδιάθρωση. Είναι προνόμιο εθνικής κυριαρχίας του κράτους που το κάνει. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Ότι η αναδιάθρωση χρέους για να μειωθεί το χρέος είναι προνόμιο του κράτους που ασκεί την κυριαρχία του δηλώνοντας στους δανειστές ότι εγώ δεν μπορώ να συμπληρώσω πάνω από τόσο. Έλα να κουβεντιάσουμε για το πώς θα πληρωθείς για αυτό το τόσο που μπορώ να συμπληρώσω. Αλλά όχι για το υπόλοιπο. Τελειώνουμε με το υπόλοιπο. Αυτό είπε η G20. Και ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις σαν και αυτό του Γκρούεζα στη Νέα Υόρκη. Κρύεζα, δεν ήταν Γκρούεζα. Λοιπόν, κατά τα ελληνικά ιδιοφώτα, που ανατρέπουν το θεμελιώδες δικαίωμα ενός κυρίαρχου κράτους να προχωρά σε αναδιάθρωση χρέους. Η G20, η Αμερική δηλαδή, η Βρετανία, έτσι, η Γερμανία, η G20. Εμείς όμως πάμε στο Λονδίνο με μυστικές συσκέψεις με τους πιο αρπακτικούς κύκλους των αρπακτικών για να συζητήσουμε τι. Να τους πούμε ότι είπες 25% τώρα, γιατί να μας την πείθουμε. Λες και το ξέρουμε. Και όχι μόνο δεν το ξέρουν, μα το ξέρουν. Και όχι μόνο το ξέρουν, ότι η τόση αυτή τους έδωσε τη δυνατότητα να σορτάρουν συνεχώς διεθνή στην αγορά και να κερδίζουν τρελά λεφτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Έχει ανακοινωθεί από την ίδια, αλλά με χαμηλούς χρόνους. Ενάντια στους ξένους οίκους, οι οποίοι σορτάρουν με μετοχές και ομόλογα ελληνικά και ελληνικές μετοχές. Και λέει θα τους βάλουμε και πρόστιμα. Ναι, σιγά, προσέξτε, μη σκιστικά να καλτσώνουν. Γίνεται έρευνα. Το Γενάρη, λέει, θα αποφασίσουν. Γιατί το Γενάρη? Γιατί θα έχουμε πει σε ενδεχομένως σε προεκλογική περίοδο. Και θα έχουν κλείσει αυτοί οι μάγκες το παιχνίδι. Και θα περνάνε σε κάποια καινούργια φάση ενδεχομένως. Τότε, λέει, θα καταλήξουν στην έρευνα. Γιατί τον περασμένο Μάιο, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, κάποιοι παίξανε χοντρά σορταρίσματα με τις τραπεζικές γνώμες. Κάποιοι. Φωτογραφίζοντας, λέει, τους διεθνούς οίκους. Αυτός δηλαδή που πήγε και βρήκε ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Λαγασάκης, ο κύριος Λαγασάκης ήταν πρώτα, μετά πήγε ο κύριος Σταθάκης, μετά ο κύριος Μιλιός. Μαζί με τον κύριο Μιλιός. Αυτά μας λένε ότι με αυτή τη σοβαρότητα θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που είναι κορυφαίο σε μια χώρα που πνέει τα λίστια. Είναι ποτέ δυνατόν να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι απλό. Βγαίνεις και λες, τόσο μπορώ να πληρώσω, πόσο μπορώ να πληρώσω. Μετράς το διαθέσιμο εισόδημα, βλέπεις τη δυναμική της οικονομίας που θέλεις να δώσεις, προτιμή, και λες εκ του ασφαλούς ότι τόσο μπορώ να πληρώσω. Το έκανε ο Κίχνερ το 2004. Είπε προεκλογικά, παιδιά, εγώ θα διώξω τον Δανιτάφ και θα πληρώσω το 30% του χρέους, γιατί τόσο εκτιμώ ότι μπορώ η αργεντινική οικονομία να το πληρώσει χωρίς να μπει σε νέο δανεισμό. Το τηρήσαν αυτοί. Με 40.000 προβλήματα, αλλά το τηρήσαν. Δεν ξαναδανίστηκαν να παραδανιστούν, να ξαναπληρώσουν την ιστορία. Γιατί αν ξαναδανίζεσαι για να πληρώνει, πάπαλα. Ούτε αυτό το έχουν καταλάβει οι μεγαλοκαθηγητάδες. Ότι αν δανείζεσαι για να πληρώνει, αυτό ισοδυναμεί με χρεοκοπία, χρεοκοπία εσαΐ, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην καλπάζει το χρέος και μάλιστα με γεωπαιδική πρόοδο ανάλογα με το επιτόκιο που βρίσκεις στις αγορές του νέου δανεισμού. Τόσο δύσκολο.
Πόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος που νοικοκύριζε, παιδιά, στο νοικοκυριό του, δηλαδή ή στην επιχείρησή του. Άμα πάω και δανείζομαι εγώ συνέχεια να πληρώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω εγώ από το φάμελο κύκλο του χρέους, του της χρεοκοπίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό δεν υπάρχει θέμα. Όπως μου λέει και ο κ. Γεωργιάδης το 2010, δεν το υπολογίζουμε αυτό. Από τη στιγμή που δανείζομαι να το πληρώσουμε, δεν το υπολογίζουμε, είναι εκτός. Πάρτονε τώρα αυτόν. Αυτός είναι στην κυβέρνηση, έτσι. Θα τον έπαιρνες για υπάλληλο στην επιχείρησή σου. Να σου λέει ότι ο δανεισμός που κάνεις, εφόσον το δανείζεσαι και πληρώνεις, δεν το υπολογίζεις αυτό. Τελείωσε. Αυτός δίκη. Μα το χειρότερο δεν είναι καλά. Αυτός είναι... εντάξει, τόσο αποφρασίνη, είναι και... τίποτα. Οι άλλοι που είναι και καθηγητάδες, με παράσημα, ορισμένοι δε εξ αυτών, και μαρξιστές. Βέβαια, μαρξιστές καθηγητής ίσον δύο φορές ανόητος και άσχετος. Διότι ως καθηγητής, δεν μπορείς να γίνεις γιατί καθηγητά, με ξέρεις ο γνώσεις ορισμένους που τιμούν τη θέση τους και, και την επιστήμη που υπηρετούν και ως μαρξιστής έχεις το ανάθετο. Άρα, ποιος ο λόγος να ερευνάς, να μελετάς, να κάνεις δουλειά. Όχι. Είσαι μαρξιστής καθηγητής. Τελείωσες. Καθάρισες. Ό,τι σου κατέβει στην κεφάλα μπορείς να το λες και να λες μα εγώ είμαι μαρξιστής. Και δει αριστερός. Άντε τώρα να σου έχει βαρέσει και την πετριά ότι είσαι και ο Καρλ Πάπας του μαρξισμού όπως ο Μιλιός. Φύγε μόνη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι κάνεις. Το 1982 χρεοκοπεί το Μεξικό. Πάνε 11 χώρες της Λατινικής Αμερικής και κάνουν την λεγόμενη συμμαχία της Καρθαγένης. Δηλαδή, να διαπραγματευτούν από κοινού με τις Αμερικανικές Τράπεζες. Τι λένε, υπήρχε μία άποψη, καθαρή, του Φιντελ Κάστρο. Υπάρχει σε βιβλία ακόμη. Λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό. Θα διαγράψω αυτό. Έρχεται λοιπόν και τον υποστηρίζει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά μυαλά του Αμερικανικού κατεστημένου. Ξέρετε ποιος ήταν, ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Λέει, έχει δίκιο. Σε μια συνέντευξη που του παίρνουν στα αμερικανικά μέσα μας και σε ενημέρωση εκείνη την εποχή, μα ξέρετε, αν το κάνουν αυτό θα χρεοκοπήσουν οι αμερικανικές τράπεζες. Και απαντάει έτσι πολύ, με πολύ φυσικό τρόπο, όπως ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Μπορεί να διαφωνήσει με 40.000 πράγματα με αυτό, αλλά δεν μπορούσε να το αρνηθεί ούτε την κυκλοπαιδική του γνώση, μια φοβερή κυκλοπαιδική γνώση που είχε, και ταυτόχρονα μια εξαιρετική εφράδια στον τρόπο να μεταδίδει τα πράγματα που εγώ προσωπικά πάντα τη ζήλευα. Και στα βιβλία του, στην γραφή του κτλ. Παρά το γεγονός ότι στο 90% των πραγμάτων διαφωνούσα με αυτά που γράφει ή που έγραφε. Και έλεγε με πολύ, μα και τι ανησυχείτε. Λέει, δεν καταλαβαίνω, λέει, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Μα λέει, οι Αμερικανικές τράπεζες, κυρίως αυτές ήταν που είχαν το χρέος της Λατινικής Αμερικής, θα χρεοκοπήσουν. Σιγά να μην χρεοκοπήσουν, θα φτιάξω το κράτος, θα τους σώσω. Αλλά δεν θα πληρώσει ο Κοσμάκης κάτω. Γιατί να θανατωθεί ο Κοσμάκης κάτω στον. Και τον υποστήριξε. Υπήρχε η άλλη άποψη. Η άλλη άποψη να μην συγκρουστούμε. Κατά μέτωπο. Την εξέφρασε ο πρόεδρος του Περού. Και τι είπε. Λέει, για τον Περού μιλώντας, εγώ μπορώ να πληρώσω το 10% των συναλλαγματικών εισρώων της οικονομίας του Περού από εξαγωγές. Αυτό μπορώ να δώσω. Σε πόσο αντιστοιχεί. Στο 3 με 5% του δημόσιου χρέους, του συνολικού δημόσιου χρέους της χώρας. Αυτό εγώ μπορώ να πληρώσω. Τελειώσαμε. Έτσι διαπραγματεύονται. Όπως και ο Χίτλερ. Μπορώ να σας πω, ο Πούτιν, που το χρησιμοποιούν και σαν παράδειγμα πολύ, τι έκανε το 98, όταν πρωτοβγήκε. Λέει, κοιτάξτε να δείτε κύριε, από το χρέος αυτό συσσωρευμένο, το 20% μπορώ να πληρώσω, σαν Ρωσία. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πληρώσω τίποτα. Τι έκανε ο δικός μας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ήταν και τόσο αθώος. Αφού μας οδήγησε στη χρεοκοπία, καθότι έπρεπε σε όλη και καλά να στηρίξουμε τη χρυσή δραχμή, δηλαδή τη χρυσή λίρα που είχε υποταγμένη τη χρυσή δραχμή και όλα αυτά τα πράγματα, και μετά και πίστευε ότι η Αγγλία δεν θα αφήσει την Ελλάδα, έτσι έλεγε την Ελλάδα. Η σύμμαχος Αγγλία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Ουχή, έτσι φώναζε ο Βενιζέλος, να όμως το 29. Γίνεται το κράτος, το πρώτο πράγμα που κάνει η Αγγλία είναι να φύγει από το χρυσό κανόνα. Και έτσι κατέρευσαν όλα τα νομίσματα που είχαν συνδεθεί μαζί του. Φυσικά και η χρυσή δραχμή. Τρέχει ο Βενιζέλος μαζί με τους υπουργούς του να βρει καινούργια δάνεια να στηρίξει,
να στηρίξει τη Χρυσή Δραχμή, Μπουργκουμέ. Ξαναγυρίζει πίσω το μάτι του 32, λέει, κοιτάξτε παιδιά, μισό λεπτό, κάτσε. Δεν βρήκα μελάγια, άρα με ένα μεγάλο άνθρωπο δημοσίευσης στα Αθηναϊκά Νέα, πρωτοσέλιδο, λέει, η Ελλάς εχρεκόπησε, αλλά θα ζήσει. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι φοβερό. Απλούστατα, δηλώνουμε προς τους δανειστές μας ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε χρεοδοσία και από τους στόχους έχουμε δυνατότητα να πληρώσουμε μόλις το 30%. Εάν θέλουν, εάν δεν θέλουν, ούκαν λάβουν παρά το μη εμπόλιος. Αυτό έλεγε ο Βενιζέλος τότε. Και όντως, για να μας βάλουν στο τσουκάλι για να τους πληρώσουμε τα λεφτά, χρειάστηκε να περάσουν από το 32 μέχρι το 36, μας φωτώσανε τη μεταξύ διατορία της 4ης Αυγούστου και το πρώτο πράγμα που έκανε η μεταξύ διατορία ήταν να πληρώσει τους Βρετανούς και τους Γάλλους δανείστες. Αλλά χρειάστηκε διατορία, δικτατορία, για να μπορέσει να πληρωθεί ένα τέτοιο χρέος. Και βεβαίως η διατορία, γνωρίζουμε πώς ήρθε, η διάθεση του λαού, όλα αυτά τα πράγματα που λίγο πολύ, όποιος τουλάχιστον ξέρει την ιστορία, γνωρίζει. Γιατί είναι τόσο παλαβό λοιπόν να καθίσουμε και να πούμε πόσο να απαντήσουμε, τουλάχιστον μεταξύ μας, σε ένα διάλογο μεταξύ μας, στο λαό τον ίδιο, να πει ο καθένας την άποψή του, τόσο μπορούμε να πληρώσουμε. Τόσο δύσκολο να το υπολογίσουμε. Όλοι αυτοί οι καθηγητάδες της χρηματοοικονομικής, με τα οικονομικά υποδείγματα, με τα αυτά που τα ανέξε και αυτό που έχει εδώ και ένα συστατική επάνω, και βάζουν και ένα κερασάκι, δεν μπορούν να κάνουν ένα πράγμα που μπορεί να το υπολογίσει ο καθένας από εμάς, που έχει στοιχειώδη εμπειρία, αν του δώσει τα στοιχεία. Δεν μπορούν να πούν το στοιχειώδες. Τόσο μπορούμε να πληρώσουμε. Άρα, εμείς διαπραγματευόμαστε για αυτό που μπορούμε να πληρώσουμε. Τόσο απλά. Τι φοβούνται και δεν το λένε. Να σας πω εγώ τι φοβούνται. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να πληρωθεί ούτε ένα ευρώ από αυτό το χρέος. Γιατί? Γιατί όταν έχεις αυτή τη στιγμή το μέσο, ή το μέσο διαθέσιμο εισόδημα υστερεί κατά 26% από τις βασικές καταναλωτικές σου δαπάνες, δηλαδή να το πούμε λίγο απλά. Όταν το διαθέσιμο εισόδημα που παράγει η οικονομία κατά νοικοκυριό, ανανοικοκυριό, δεν φτάνει ούτε καν να καλύψει τις βασικές καταναλωτικές δαπάνες του μέσου νοικοκυριού, του μέσου, όχι του κατώτερου, του μέσου νοικοκυριού με εθνικολογιστικό τρόπο, τα εθνικολογιστικά στοιχεία, υπολείπεται κατά 26%. Και ταυτόχρονα, οι επενδύσεις που γίνονται στην ελληνική οικονομία καλύπτουν μόλις το 40% των επενδύσεων που χρειάζονται για να αναπληρωθεί η φθορά των υποδομών που έχει κάθε χρόνο η ελληνική οικονομία, ούτε το 40%, περίπου το 40% και γύρω στο 40% των αποσβέσεων των λεγόμενων. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι εγώ μπορώ να πληρώσω έστω και 1%? Να γιατί δεν θέλω, αφενός, γιατί θα ξεβραγωθεί το σύμπαν εκεί και θα σου πω, δεν είναι ωραία εικόνα, δεν βλέπεις ξεβραγωμένος, δεν σου πείτε. Και το δεύτερο είναι για να κρύψουν το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται όχι για το χρήμα, για το τι θα συμβεί στην Ελλάδα, πόσο σου συμβεί, ούτε για το τι θα συμβεί στον ελληνικό λαό. Είναι περάνω. Τι θα γίνει, πώς να διατηρηθεί, πάση θυσία το ευρώ εκείνη που ζητούμε. Ένα ευρώ το οποίο καταραίει αυτή τη στιγμή. Καταραίει. Ανακοινώθηκε από τον κύριο Ντράγκη ότι θα ρίξει άλλο ένα τρεις μέσα. Βεβαίως η Γερμανία φωνάζει, ουρλιάζει. Αλλά θα ρίξει άλλο ένα τρεις. Δηλαδή σε 18 μήνες το ισοδηγισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Εθνικής Τράπεζας, θα φτάσει στα 4-3. 4-3 είναι περίπου 40% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο σύνολό του. Και όλο αυτό το πράγμα είναι χρηματοδότηση τραπεζών. Είχε αποδότηση κεφαλαγοράς. Δηλαδή στη χωάνη του άπατου. Τελειώσαμε. Και επειδή είμαστε νομισματική ένωση σταθερής κυκλοφορίας, αυτό τι σημαίνει στην τάξη? Σημαίνει ότι αυτά τα 4 δισεκατομμύρια αναγκαστικά θα φύγουν από τα εισοδήματα της πραγματικής οικονομίας για να πάνε εκεί. Που σημαίνει ότι θα πέσουν κι άλλο οι επενδύσεις
θα συρρυκνωθεί το εισόδημα, θα υπάρξουν άγριες, ακόμη πιο άγριες, πολιτικές λιτότητας και οριζόντια περικοπών, ειδικά στις πιο αναπτυγμένες χώρες, και ό,τι συνεπάγεται. Αλλά ποιον ενδιαφέρει. Και λοιπόν, να γιατί ακόμη και στη Γερμανία, τα πιο, επειδή η Γερμανία, εξαρτάται στον ρόλο που παίζει, τουλάχιστον τα επιτελεία της, έχουν πολύ ξεκαθαρή εικόνα. Βγήκε πάλι το ύφο του Μονάχου, ο πρόεδρος του, και λέει, κοιτάξτε παιδιά, να τελειώνουμε. Αυτό πάει να εκκρεμιστεί. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Μην φτάσουμε στο σημείο να εκκρεμιστεί πάνω στο κεφάλι μας και τότε είναι ένα άλλο θέμα το πώς θα αναταχθούν οι οικονομίες. Και δεν το λέγε μόνο για την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Νότο, το λέγε και για τη Γερμανία την ίδια. Βεβαίως οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, όπως βγήκαν στη δημοσιότητα, έχουν ήδη έτοιμα σχέδια για εθνικά νομίσματα ή τέλος πάντων για εναλλακτικές νομισματικές καταστάσεις. Εξού και το γεγονός ότι αυτές οι δύο χώρες είναι οι χώρες που απέτησαν και πήραν πίσω το χρυσό που είχαν για ιστορικούς λόγους δώσει στο Λονδίνο και στο Fort Knox στην Αμερική. Η Γερμανία ακόμη έχει πρόβλημα με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί βρίσκουν 40.000 λόγους να μην στείλουν το χρυσό της Γερμανίας από το Fort Knox, αλλά από το Λονδίνο και το Παρίσι τα πήρε η Γερμανία. Που για ιστορικούς λόγους, ξέρετε, φιλούσε την υπέρ, ήταν το αντάλλαγμα για την κατοχική δύναμη. Το ασκούσαν κατοχή, οι δυνάμεις αυτές μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και η Ολλανδία το ίδιο. Πήρε το χρυσό της πίσω. Και έχουν ανοίξει τα σεντούκια και αγοράζουν συνέχεια χρυσό. Για ποιο λόγο? Για να είναι έτοιμες όταν αλλάξει η νομισματική κατάσταση και υιοθετήσουν είτε εθνικό νόμισμα, είτε υιοθετήσουν δική τους τελωνιακή ένωση με κοινό νόμισμα, που μπορεί να είναι το ευρώ περιορισμένο ή μπορεί να είναι ένα πεντ νομισμάτων, οτιδήποτε. Να μπορούν αυτά τα νέα νομίσματα να παίξουν διεθνή ρόλο, δηλαδή να έχουν διεθνή ρόλο, και για να έχουν διεθνή ρόλο χρειάζονται και συναλλαγματικά αποθέματα, αλλά κυρίως χρειάζονται μισό από πίσω τους χρήσεις. Η Ελλάδα δεν έχει αποθέματα χρυσού. Πάρα πολλά. Άμα τα βρείτε. 146 τόνους επίσημα μετρικούς τόνους έχουμε χρυσό στην τράπεζα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον κύριο Προβόπουλο παλιά, με τον κύριο Στουρνάρα, δεν ξέρω, δεν έχει δώσει αναφορά τελευταία. Αλλά ο μισός χρυσός είναι στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες για ιστορικούς και για μας λόγους. Αυτή είναι η επίσημη αιτιολογία που έδωσε ο κ. Προβόπουλος στο Κοινοβούλιο. Για ιστορικούς λόγους. Ναι, γράφουμε ιστορία το χρυσό μας. Και ένα μεγάλο, ένα κομμάτι που βεβαίως δεν είναι το μεγαλύτερο στο χρυσό απόθεμα που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά είναι σημαντικό για την Τράπεζα, στη UBS της Ελβετίας, η οποία πιάστηκε τελευταία, ανακοινώθηκε από την Τραπεζική Αρχή της Ελβετίας ότι συνελήφθη να χειραγωγεί τις τιμές χρυσού στην παγκόσμια αγορά και να τις ρίξουν ένα χοντρό πρόστιμο της τάξης του 800 περίπου εκατομμυρίων δολάριων. Με το δικό μας χρυσό, χειραγωγεί τιμές χρυσού στην παγκόσμια αγορά. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τώρα ότι τα δικά μας τα λαμόγια που κυβερνούν τόσα χρόνια δεν παίρνουν τίποτα από όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε. Εδώ το αγγέλου του νερό δεν δίνουν δηλαδή. Πώς το μάλλον να το αφήσουν η ευκαιρία. Έτσι γίνεται σε αυτήν την ιστορία. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι η πολιτική της Ελλάδας δεν μπορεί να στηρίζεται. Βέβαια το άλλο μισό υποτίθεται ότι είναι στα υπόγεια της Πανεπιστημίου. Του κεντρικού. Παλιοί, τέλος πάντων, σύμβουλοι ή αν θέλετε στελέχη της Τράπεζης Ελλάδος, μου λέγανε στα εξωτερικά τώρα, μου λέγανε ότι κανείς ποτέ δεν έχει δει αυτό το χρυσό. Ο Γκάργκ, βεβαίως. Το φαντάζεσαι τώρα. Είναι και από το χρυσό, ξέρετε, είναι ντροπαλό η μέταλλο. Γι' αυτό το κρύβουνε. Έχει μια αγοραφοβία. Λοιπόν, και το αστείο ξέρετε ποιο είναι. Επί Γκαργκάνα, που ήταν πρώτο Προβόπουλο, διοικητής, ο Γκαργκάνας, τότε που είχε φάει τους 22 τόνους χρυσού, πούλησε τους 22 τόνους χρυσού, ακούστε, ήταν επισημίτη τότε, πούλησε 22 τόνους χρυσού για να αγοράσει αμερικανικά ομόλογα. Δεν τον εκτελέσαμε, ζει ακόμη.
Και τότε μάλιστα, επειδή το είχαν βγάλει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και γίνει χαμός, 60 βουλευτές, χαμός, ουρλιάζανε μέσα στο κοινοβούλιο, τώρα δεν ξέρουν τίποτα από το χρυσό, ούτε πιο χρυσό κτλ. Είχε βγει ο κ. Καρδιάνας επίσημα και λέει, δικός μου είναι το κάνει θέλω. Πρώτα δεν είναι δικός του. Ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Κάνει φύλαξη πράγματα της Ελλάδος. Όχι, δεν είναι ιδιοκτησία. Αλλά με νόμους των κυβερνήσεων, από την εποχή Σιμίτη, πρώτος ήταν αυτός ο κερατάς, υπουργός οικονομικών, που έδωσε εν λευκό δικαίωμα στην Τράπεζα της Ελλάδος να με το μεταχειρίζεται ως δικό της περιουσιακό στοιχείο, ανεξαρτήτως το ποιανού είναι, χωρίς να δίνει λογαριασμό ούτε καν στον Υπουργό Οικονομίας. Γι' αυτό και ο Υπουργός Οικονομίας την εποχή εκείνη, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ο Χρυστοδουλάκης ήταν, το με άλλο σκοτεινό. Λοιπόν, έλεγε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, λέει παιδιά, ρωτήστε τον Καρδιάνα. Βγήκε ο Καρδιάνας λοιπόν και λέει, τώρα στο ευρώ δεν χρειαζόμαστε χρυσάφι. Ο χρυσός είναι κάτι το οποίο τετριμένο. Γι' αυτό λέει πουλήσαμε 22 τόνους χρυσού να αγοράσουμε αμερικανικά ομόλογα. Τώρα ξέρετε που τα έχουν βάλει τα αμερικανικά ομόλογα. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, αυτός ο χρυσός κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει. Γι' αυτό το έλεγα προηγουμένως. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Γιατί και στην Αμερική να είναι ή στην Φραγκφούρτη, δηλαδή να είναι εκείνο το απόθεμα χρυσού που έχει πάει και έχει στην Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το πάρει πίσω. Εκτός και αν φτιάξουμε εξτατευτικό σώμα για Φραγκφούρτη, μεριά να δούμε τι μπορούν να βρουν. Λοιπόν, στην πράξη να δούμε τι εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βγούμε και να πούμε ανοιχτά και δημόσια ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί παρά μόνο με το αίμα του ελληνικού λαού και την εκποίηση της χώρας. Άρα τελειώσαμε, παιδιά. Όχι άλλο αίμα, όχι άλλη εκποίηση. Και εφόσον μας έχει επιβάλει το καθεστώς που μας έχει επιβάλει, δικαιούμεθα να μην αναγνωρίσουμε το χρέος. Γιατί πολύ απλά, όταν βγαίνει ακόμη και επίσημα το Ευρωκοινοβούλιο και σου λέει ότι ό,τι έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα είναι παράνομο, ακόμη και με βάση το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις συνθήκες σύνδεσης, θα πρέπει να είσαι τελείως ηλίθιος ή πουλημένος για να πεις ναι, εσείς λέτε ότι είναι παράνομο, αλλά εγώ θα σας πληρώσω. Έτσι αυτό, καλή μου την καρδιά. Έτσι. Πέρα όμως από αυτό, η χώρα ζει υπό καθεστώς κατοχής. Μπείτε στο Χάρβαρντ, έτσι όπως έχει την τρέλα, ρε παιδί, το ψάχνει το πράγμα. Γιατί έχουμε πάθει και την εξή λαχτάρα. Μας λένε ότι δεν έχουμε κατοχή. Όχι. Μπείτε στο Χάρβαρντ, στην νομική σχολή. Υπάρχει ειδική σελίδα που ασχολείται με το δίκαιο της κατοχής. Occupation, δηλαδή. Κατοχή. Και λέει, διαφοροποιείται κατοχή σε δύο τύπους. Στρατιωτική κατοχή, δηλαδή επιβαλλόμενη διαστρατιωτικών μέσων, και πολιτική κατοχή, όταν η κατοχή δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά μέσα. Αναφέρει παραδείγματα. Σύγχρονα παραδείγματα. Δίνει τον εξής ορισμό για την κατοχή. Η άσκηση εξουσίας σε ένα κράτος που τυπικά δεν της έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα στην εθνική κυριαρχία. Από ξένες δυνάμεις και ξένα κέντρα, έτσι, αυτό το πράγμα. Ξέρω, κάτι ξέρουν αυτοί. Λέω, ξέρω, ή και αυτοί δεν ξέρουν. Μπορεί. Δεν ξέρω, εδώ που έχουμε φτάσει, αναρωτιόμαστε αν θα ξημερώσει αύριο, δεν είναι. Λοιπόν, κατοχή λοιπόν. Εφόσον λοιπόν είμαστε υπό κατοχή και έχουν καταπατηθεί όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, το δικαίωμα της άσκησης εθνικής κυριαρχίας έχουν γίνει πράξεις σε σχέση της προδοσίας καραμπινάδες. Όποιος διαβάσει απλά το ποινικό κώδικα στις διατάξεις του περί εσχάτης προδοσίας, θα δει να φωτογραφίζονται όλες οι πράξεις πολιτικής που έχουν συμβεί σήμερα από τουλάχιστον από την εποχή του πρώτου μνημονίου, δηλαδή από και τις πρώτες Δανειακές Σύμβασεις. Όλα αυτά μαζί με το εξής πάτημα, να μην αναγνωρίσουμε το χρέος. Να μην το αναγνωρίσουμε. Και εφόσον δεν το αναγνωρίσουμε, αυτό είναι πράξη εθνικής κυριαρχίας, δεν είναι πράξη από το δομέα συνεργικού τύπου, γιατί πώς θα γίνει υπάρξει συνεργική λύση με τους τοχογλύφους. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται με δυνάμεις προσωπικού κατοχή να κάνει συνεργατικό διαζύγιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει ποτέ στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνει και τώρα.
Λοιπόν, και έτσι ξεκινάς με το να ανακοινώσεις ότι τελειώσαν οι πληρωμές του χρέους στο σύνολό τους. Προσέξτε τι θα γίνει. Με την πρώτη πράξη αυτή θα γίνει ο χαμός στις αγορές, στη δευτερογενή αγορά. Δηλαδή ο ένας θα φάει τον άλλον για να πουλήσει τα δικά του. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί θα δημιουργηθεί ένα φοβερό κύμα εκποιήσεων που δεν θα μας αφορά, αλλά θα αφορά τις αγορές. Και θα τρέχουν σαν τρελοί όλοι να δούνε πώς θα ρίξουν λεφτά μέσα, γιατί πλέον θα έχουν χάσει τη δυνατότητα να ρίχνουν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, των ελληνικών νοσοκομείων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Ελλάδας ή οτιδήποτε υπάρχει σε διαθέσιμο κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος κτλ. Θα έχουν χάσει, οπότε θα βάζουν το χέρι στην τσέπη να το σώσουν. Η Γερμανία, η Γαλλία, ασφάλεια. Δικό τους πρόβλημα. Δεύτερο, θα επιτεθούν οι αγορές στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Διότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει δανειστεί για να δανείσει η Ελλάδα. Δεν μας έχουν δανείσει κράτη. Μας έχει δανείσει ένας υπερκρατικός οργανισμός που ιδρύσαν για αυτόν τον λόγο, το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Και να το ξεσκίσουν κυριολεκτικά. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Για να αναγκάσουν τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τους μεγάλους εγγυητές να καταβάλουν το ποσό αυτό που εγγυώνται και ας τα καταβάλουν. Ή ας το διαλύσουν. Δικό τους θέμα. Το βασικό στόχος είναι εμείς να μην ξαναγυρίσουμε στις αγορές. Να μην ξαναπάμε σε επιβαλισμό. Γιατί αν ξαναπάμε σε επιβαλισμό, την έχουμε βαμμένη. Κοιτάξτε τι κάνω στην Αργεντινή. Όλος ο στόχος είναι να την ξαναφέρουν να δανειστεί. Έτσι και την ξαναφέρουν να δανειστεί, ξέρουν ότι τη δέσανε χειροπόδαρα. Ξέρουν ότι τη διαλύσανε. Τη διαλύσανε. Το ίδιο κάνουν στη Βενεζουέλα τώρα. Από ένα χρέος που έχει διαμορφωθεί μέσω της Goldman Sachs και από την κυβέρνηση της Άντες στην αρχική της φάση, που προσπαθούν τώρα να το πληρώσουν με πληθωριστικά λεφτά οι Βενεζουελάνοι και να μην χρειαστεί να ξαναδανειστούν, προσπαθούν να την πνίξουν με δύο τρόπους να ξαναβγάλουν στις αγορές κεφαλαίου να δανειστεί. Και μόλις το κάνουν, θα ξεσκίσουν. Όχι οικονομικά και πολιτικά και όλα αυτά τα πράγματα. Στόχος δηλαδή είναι να μην ξαναβγεί στις διεθνείς αγορές. Πώς μπορείς να δανειστείς, εάν χρειαστείς να δανειστείς. Το πρώτο είναι με δύο μορφές. Πρώτον, εξαντλείς κάθε δυνατότητα δανεισμού εσωτερικά με έντοκα γραμμάτια που πρέπει όμως να καλύπτουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες δεσμεύσεις του ελληνικού δημοσίου, όπως λέω, να είναι πάντα. Για να υπάρχει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν αποταμιεύσεις στον Έλληνα. Για να υπάρχουν αποταμιεύσεις στον Έλληνα, πρέπει να κάνουμε το εξής λογικό πράγμα. Αυτό που λογικά μπορεί να σκεφτεί κανένας. Να έχει πραγματικό εισόδημα. Τέτοιο πραγματικό εισόδημα που να το εξασφαλίσει πρώτον κάλυψη των βασικών καταναλωτικών δεδομένων και δεύτερον να έχει οριακή αποταμίευση. Τι σημαίνει οριακή αποταμίευση? Να του περισσεύει κάτι ανεξαρτήτως αν το βάζει στην τράπεζα σαν πραγματική αποταμίευση ή απλά το διαθέτει για να αγοράσει, ξέρω εγώ, καταναλωτικά αγαθά, διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι πέρα από τα άμεσα καταναλωτικά αγαθά. Χρειάζεται δηλαδή άμεσα πολιτική στήριξη του εισοδήματος και ανώδυνου με πραγματικούς όρους. Εάν δεν συμβεί αυτό, κανενός τύπου πολιτική, οποιαδήποτε πολιτική για να σπάνει, δεν θα κάνει, δεν θα προχωρήσει ανάκαμψη. Δεν θα προχωρήσει ανάκαμψη. Πώς θα δώσεις λοιπόν λεφτά στον κοσμάκι για να μπορέσει να ανέβει το εισόδημά του και άρα η ζήτησή του και άρα η προοπτική της οικονομίας και ο τζίρος στην αγορά και άρα να γίνονται και επενδύσεις? Γιατί πώς? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή πας και δανείζεσαι. Αυτό μας λέει ο κύριος Τσίπρας, μας είπε στη ΔΕΘ, θα σας δώσω 300.000 εισίδια και 300.000 ηλεκτροσυνδέσεις. Πού θα δεις τα λεφτά που λένε οι άλλοι, θα πάω να δανειστώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω το ΕΣΠΑ, δηλαδή θα βάλω τα λαμόγια που κινούν τη βιομηχανία ΕΣΠΑ να τα οικονομήσουν χοντρά, που με βάση εκτιμήσεις που έχουν γίνει, κάθε 100 ευρώ που ερχόντουσαν από το ΕΣΠΑ, ένα πήγαινε για το έργο. Τα υπόλοιπα τα μοιραζόμασταν εμείς. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η βιομηχανία η ιστορία. Για έργα όμως που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι που αποφασίζει η χώρα, πρέπει να είναι ευρωπαϊκής επιλογής τα έργα για να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα θα τα πάρουμε λέει πουλώντας κρατικά ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα. Μα το κάνουν ήδη. Έχει ανοίξει ήδη η γραμμή εξαγοράς κρατικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, από αυτόν που σου είχε επιβάλει τη δουλοπαρικία,
που μας έχουν αλλάξει τα φώτα, θα πάμε να ξαναγνωριστούμε. Και μάλιστα θα τον παρακαλάμε κιόλας. Γιατί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε τις πιέσεις του. Γιατί θα είμαστε τη φούρκα στο λαιμό. Υπάρχει αυτός ο δρόμος λοιπόν. Και υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Να χρηματοδοτήσουμε εμείς τη δική μας οικονομία με την έκδοση νομίσματος δικού μας. Αυτό που πήγε ο Κακομοίρης ο Καποδίστρης να το κάνει στα 1828 και το φάγανε λάχανο. Βεβαίως γιατί το φάγανε. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα σαν πατερούλης, όσο ήταν εκφραστής ενός Ρωμαλαίου λαού που ήξερε να νικάει όχι μόνο τον Οθωμανό αλλά να κερδίσει τη χώρα. Εκεί ήταν το μεγάλο του λάθος. Πολιτικό. Γι' αυτό και το φάγανε. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός. Έκανε το στοιχείο της. Πήγε και έφτιαξε ένα νομισματοκοπείο, πού, στην Αίγυπτο. Γιατί μπορούσε να τη φυλάξει καλύτερα εκεί. Γιατί ξέρετε, κατσαφλιάδες. Ναι, γιατί δεν πήγε στην Ήδρα. Να μάθουμε τι σημαίνει πληθωρισμός από την πρώτη μέρα. Πήγε στην Αίγυπτο, ελεγχόταν η ιστορία. Έφτιαξε λοιπόν το νομισματοκοπείο και μάλιστα με επιδότηση από τον Ρώσο Τσάρο. 50.000 δισαφράγκα. Για να υπάρχει κάτι δηλαδή να διαθέσουμε, να το φτιάξει το νομισματοκοπείο. Και μετά έφτιαξε το πρώτο νομίσμα, εθνικό νομίσμα, αντίστοιχο όπως λέει το έβδομο ψήφισμα της Τετάρτης Εθνοσυνελεύσεως του 1828 που πήρε την απόφαση, αντίστοιχο της εθνικής υπερηφανίας του ελληνικού λαού και της εθνικής του κυριαρχίας, ο Φοίνικας. Όταν το φάγανε και μετά βεβαίως έπεσαν με 40 μασέλες να αρπάξουν ό,τι και αρπάξουν, η γνωστή περίοδος μέχρι να έρθει ο Όθωνας. Όχι ο δικός μας, ο βασιλιάς. Λοιπόν, η Βαυροκρατία. Τι έκανε, το πρώτο πράγμα που έκανε η Βαυροκρατία. Διέλυσε το νομισματοκοπείο στην Αίγινα και έδωσε στον Νίκο Ρότσιλντ του Μονάχου το δικαίωμα να εκδώσει την δραχμή. Στο Μόναχο. Εκδόταν και μας ερχόταν εκεί. Κάτι ξέρανε. Λέω, κάτι ξέρανε αυτοί. Για να μην σου δίνει το δικαίωμα, να έχεις δυνατότητα εσύ να κόψεις. Το αποκτήσαμε ξανά σαν αποτέλεσμα της απελευθέρωσης από το 1949. Ξαναποκτήσαμε το δικαίωμα να κόψουμε το δικό μας νομίσμα. Υποσυνθήκες βεβαίως αλλαγής κυριαρχίας. Μπαίναν οι Αμερικανοί τότε. Και τότε οι Αμερικανοί δουλεύανε όχι με κύκλους νομισμάτων όπως οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, με νομισματικές ενώσεις, δουλεύανε με πέρες που λέγανε, δηλαδή με κλείδωμα νομισμάτων, Bretton Woods και ιστορίες. Γι' αυτό μας δώσανε το δικαίωμα. Μας αφήσανε και εκδώσανε το δικαίωμα. Έτσι. Και φυσικά, οι δοσύλλογοι που μείνανε στην κυβέρνηση αυτής της χώρας μετά την κατοχή και αθωωωθήκανε, συνεχίσανε, φτιάξανε το σύστημα έτσι ώστε να το παραδώσουν το εθνικό νόμισμα, γιατί δεν είχαν κανένα νόημα να έχουμε εθνικό νόμισμα. Έτσι, αλλιώς με εθνικό νόμισμα πάλι ξεκουλιώσαν την χώρα. Για να επιταχύνουν τις διαδικασίες, το δώσαμε. Θα πρέπει να ξανααποκτήσουμε δικό μας νόμισμα για να χρηματοδοτήσουμε με τους δικούς μας όρους την οικονομία. Διαφορετικά, ετούτος ο τόπος προορίζεται να γίνει χωράφι. Ή μάλλον χέρσος τόπος, γιατί δεν τους νοιάζει και η αγροτική οικονομία. Αυτό που τους νοιάζει είναι το ευάριο και ευήλιο του οικοπαίδου. Και για με αυτόν τον σκοπό πρόκειται να γίνει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αν χρησιμοποιήσουμε λιγάκι την κοινή λογική. Μας λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Μπορεί. Μπορεί. Αν είμαστε κι εμείς κατούν, όπως ο Βελίξ και ο Αστερίξ, μπορεί να το πιστέψουμε. Γιατί. Έτσι αλλιώς την κατάσταση που μας έχουν οδηγήσει, όλα τα πιστεύουν. Εδώ πιστεύσαμε τα δισεκατομμύρια τους ώρα τώρα αυτό. Ή πιστεύουμε τον άλλο, ότι θα μας λύσει και πρόβλημα. Ο Κραν Πάπας, που πάει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά αν δεν τα κάνουμε άμεσα, εάν δεν προχωρήσει ο λαός, αν δεν το βάλει συντηρήσει η διάταξη, η ιστορία έχει χαθεί. Θα ζήσουμε χειρότερα πράγματα. Και το χειρότερο πρόβλημα είναι το εξής. Εάν το επιτρέψουμε, και αυτό γιατί θα το επιτρέψουμε εμείς, αυτό, θα ζήσουμε εθνική τραγωδία πολύ χειρότερη από αυτήν που ζήσανε τα παλιότερα, οι παλιότερες γενιές. Γιατί αυτές οι ιστορίες έτσι καταλήγουν σε εθνικές τραγωδίες, όπως ακριβώς τις βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν. Οι οικονομικές καταρρεύσεις έχουν ως συμπλήρωμα τον πόλεμο, είτε το θέλουμε όχι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Εκεί πάνε τα πράγματα.
και το βλέπουμε γύρω μας. Η φωτιά έχει ανάψει. Είμαστε ο αδύναμος κρίκος για αυτούς. Εάν θέλουν να επεκτείνουν την κρίση τους με όρους πολεμικούς, είμαστε ιδανικοί στο να μας το κάνουν ή να μας ερωτήσουν για αυτό το πράγμα. Πότε θα καταλάβουμε το αυτονόητο, όταν θα πούμε στη φωτιά, όπως οι Ουκρανοί, να θα αντιληφθούμε ότι πια κοίταρε κέρατα. Αν το είχαμε κάνει νωρίτερα, ίσως να είχαμε γλιτώσει. Και αυτό είναι η ιστορία. Έχει συμβεί πολλές φορές. Έχει συμβεί πολλές φορές. Να μην φτάσουμε κι εμείς στο απροχώρητο. Να χρειάζεται δηλαδή να διασώσουμε αυτή τη χώρα πολεμώντας για αυτήν. Κυριολεκτικά πολεμώντας για αυτήν. Γιατί και τώρα πολεμάμε, αλλά τουλάχιστον άλλα μέσα. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και προσέξτε, το να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει καλές προθέσεις. Δεν εξετάζω τους δημόσιους προθέσεων, δεν έχει νόημα γιατί ο καθένας μπορεί να τις εκτιμά διαφορετικά. Αλλά να είναι τελείως αδύναμη στο να εφαρμόσει μια πολιτική προς όφελος του λαού, είναι η ιδανική περίπτωση το να τις φορτώσουν τα χειρότερα. Είναι αναλώσιμο είδος για τα χειρότερα. Γιατί ρε παιδιά, για πέστε μου, πέστε ότι βγαίνει αύριο μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Με ποιο θα κυβερνήσει. Αυτοδύναμη. Με ποιο θα κυβερνήσει. Με το κράτος που υπάρχει. Σε ποιανού χέρια είναι αυτό το κράτος. Για να καταλάβω κι εγώ. Αυτόν που το φτιάξανε τουλάχιστον μεταπολιτική περίοδο. Εάν δεν έχεις το λαό οργανωμένο από κάτω, εάν ο λαός οργανωμένος δεν μπορεί να πάρει να καλύψει το κενό διοίκησης που θα υπάρξει στο πρωτοδιάστημα, γιατί θα σου κάνουν και σαμποντάζ, θα σου δημιουργούν θέματα και όλα αυτά πράγματα. Αν πραγματικά υποστηρίζει τα συμφέροντα του λαού και τη πατρίδα. Έτσι, το λογικό. Δεν θα λειτουργεί ο μηχανισμός στα χέρια σου. Άσε που θα έχει την κυρία που θα βάλει τον νύχι και να τη λε: κυρία μου, πρέπει να δουλέψει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Α, συγγνώμη, το νύχι τώρα και υπάρχει αυτή η συνοτροπία σε πράγμα. Βέβαια δεν είναι προϊόν DNA, είναι προϊόν τη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το κράτο σήμερα. Με αυτό το κράτο αδύνατο. Θα έχει δύο επιλογέ. Ή ένα λαό έτοιμο να μπει στο προσκήνιο και να καλύψει τα κενά, έτσι ώστε να σου δώσει την ευκαιρία και τον χρόνο να ανασυγκροτήσει από μηδενική βάση αυτό το κράτο. Στη διοίκησή του, στον τρόπο που παρεμβαίνει στην οικονομία, στον τρόπο που χειρίζεται τις δημόσιες υποθέσεις, στη διαφάνεια που πρέπει να υπάρξει, στους όρους δημοκρατίας που πρέπει να υπάρχουν στη διαχείρισή του και όλα αυτά τα πράγματα. Ή διαφορετικά, θα αναγκαστείς να σκύψεις το κεφάλι και να υποταχθείς στον πολιτισμό του νικημένου. Τυπικά νικημένου. Να, γιατί εμείς φωνάζαμε. Και όλος ο κόσμος φώναζε από το 2011, ξέροντας πολύ καλά, ή αν θέλετε, ξέροντας πολύ καλά, ίσως γιατί βγαίνει από το συναίσθημά του, δηλαδή από το εσωτερικό του. Να φύγουν εκείνη την ώρα από την Βουλή όλες οι πολιτικές δυνάμεις που τέλος πάντων στέκονται από την άλλη μεριά ή τουλάχιστον έτσι δηλώνουν. Γιατί, για να προκαλέσουν τέτοια πολιτική κρίση στο σύστημα, ώστε να συσπηρωθεί ο λαός οργανωμένα και να μπορεί να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα μηχανισμό εκεί που χρειάζεται. Αντί και αυτό, οι ηγεσίες εξωτερικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων έχουν επιλέξει τον δρόμο του όριμου φρούτου. Μείνε στο σπίτι σου, αυτοκτόνησε, πείνα, δεν ξέρω εγώ τι, κάνω ό,τι θες. Μην κινητοποιήσεις όμως. Μην έχεις απαιτήσεις. Μην διαμορφώνεις συσχετισμούς δύναμης άλλους ή προσπαθείς να δημορφώσεις άλλους συσχετισμούς δύναμης στη βάση. Μην ανατρέψεις εσύ την κυβέρνηση. Άστε την κυβέρνηση να ανατραπεί μόνη της όταν θα οριμάσει αυτό το θέμα. Αυτή η συνταγή οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα στην καταστροφή ακόμη και αν υπάρχουν οι καλύτερες των προϋποθέσεων, οι καλύτερες προϋποθέσεων. Το ξέρουμε, το έχουμε δει στην ειλικρίνεια. Απλά κοινή λογική. Γιατί για φανταστείτε. Φανταστείτε, λέω, να βρεθεί μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά να θέλει να διαπραγματευτεί. Να θέλει να μην διαπραγματευτεί. Πραγματικά με όρους σε αυτούς που λέμε. Ποιος θα την υποστηρίξει. Ποιος θα της δώσει δύναμη. Ο κρατικός μηχανισμός που θα ελέγχει και θα της δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα σε κάθε στιγμή. Ή ο λαός που θα είναι με το πόπλο παραπόδα διεκδικώντας και επιβάλλοντας θέσεις και λύσεις. Δεν υπάρχει όποιος έχει ζήσει ή τέλος πάντων ξέρει. Για κρατικές διαπραγματεύσεις δεν υπάρχει πιο ισχυρό επιχείρημα
Από το να λες στη διαπραγμάτευση, κοίτα τους, είναι έξω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει του Κολοκοτρώνη τα απομνημονεύματα. Λοιπόν, στην πρώτη σύνοδο, στην πρώτη εθνοσυνέλευση, η οποία βέβαια την φτιάξανε, όπως τη φτιάξανε, ήταν οι προύχοντες για να καθορίσουν και να νομοποιήσουν τον ρόλο τους στην Επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν που κάνει μέσα και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν βγάλετε συντάγμα, δεν τους κρατάω, είναι απ' έξω, έχουν βγάλει τα μαχαίρια, οι χωριάτες, και είναι έτοιμοι να σας περάσουν λεπίδι. Άμα το κάνετε, δεν ξέρω τίποτα. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Έτσι γίνεται η διαπραγμάτευση. Αλλιώς πας για να σε απορροφήσουν. Πας για να σε δέσουν γεροπόδαρα. Και μετά να γυρίσεις πίσω και να σου πω, τι να κάνω, τι μπορώ, η συνέχεια του κράτους. Έτσι γίνεται η διαπραγμάτευση. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να έχεις τη μαγιά, πρέπει να έχεις το ανάστημα, την αξιοπρέπεια και την αφοσίωση να δουλέψεις προς τον λαό, να του δώσεις ηθικό, να ανεβεί το ανάστημά του πόντος ψηλότερα, να ανεβάσει το κεφάλι ψηλά, να βλέπει ορθά, όχι με σκυμμένο και κάτω. Και τότε να του δώσει ελπίδα. Δει και μπορεί να του δώσει ελπίδα μόνο με έναν τρόπο. Εάν εσύ πρώτος και πάνω απ' όλα βγεις μπροστά, πάρεις εσύ την ευθύνη πρώτος, έστω και αν χρειαστεί, όπως λέγανε οι παλιοί, να πάρεις το πρώτο βόλιο πάνω σου, για να δώσεις θάρρος και στον υπόλοιπο κόσμο να βγει μπροστά. Όχι να τους χαιρετάς από το μπαλκόνι της Βουλής. Με αφισάκια και ιστορίες και να τρώνε τα χημικά και το ξύλο της αρκούδας από κάτω ο κόσμος. Όχι, βγαίνεις εσύ έξω, μπαίνεις μπροστά και αν είναι να χτυπηθεί κάποιος, να χτυπηθείς εσύ πρώτος. Οι βουλευτές σου, τα στελέχη σου, αυτοί. Γιατί διαφορετικά, για ποιο λόγο ο κόσμος θα βάλει το χέρι του στο κεφάλι σου στον τόρβα. Για ποιον. Για να κυβερνήσεις εσύ εκ του ασφαλούς ή όπως νομίζεις ότι είναι εκ του ασφαλούς. Αυτά τα πολύ απλά. Τα πολύ απλά. Βρισκόμαστε ακριβώς σε εκείνο το μετέχνιο που θα δείξουμε τι ζωή είμαστε και το αν αξίζουμε πραγματικά να επιβιώσουμε σε αυτόν τον τόπο ή όχι. Βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχνιο, το απλό μετέχνιο. Μια τρίχα μας χωρίζει. Από το απόλυτο χάος ή από τη σωτηρία. Στο χέρι μας είναι. Σε εμάς. Σε όλους εμάς. Στον καθέναν από εμάς και όλους εμάς. Ευχαριστώ. Τι κάνεις εγώ, δεν είναι. Είπα να γράφεις όλες. Να να συνεισφέρω στο διάλογο. Υπάρχει ο κ. Κόλμερ, όσοι διαβάζανε πάνω στη δεκαετία του 80-90 οικονομικό ταχυδρόμο, ήταν από τα στελέχη που καθορίζαν την γραμμή τότε. Ο κ. Κόλμερ εδώ και καιρό έχει προχωρήσει σε γραμμή παραπέρα και λέει ότι όχι μόνο πρέπει να καταγγείλουμε όλα αυτά, αλλά να ζητήσουμε και αποζημίωση για τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα. Και το λέει, όταν το λέει ο κ. Καζάκης, ο καθένας μπορεί να πει, εντάξει, ένας αριστερός παλαβός που εμφανίστηκε τελευταία. Όταν το λέει ο Κόλμερ, ο κ. Κόλμερ δεν είναι, είναι δικός του άνθρωπος, έχει φτάσει στο σημείο να μιλάει για αποζημίωση που πρέπει να ζητήσει το κράτος, το ελληνικό κράτος. Για τη ζημία που έχει υποστεί. Αυτό πρέπει να πρέπει να κυκλοφορεί. Αυτό. Ναι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει εθνικό συμβούλιο για τις νέες απολεμικές αποζημίωσεις. Συγγνώμη, από τις νέες αποζημίωσεις, γιατί μου κάνω λάθος.
Μου λένε όχι πολεμικέ και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Από τις νέες, για τι νέε αποζημιώσει. Ότι όντω ισχύει αυτό, ισχύει, υπάρχει νομική δικαιολόγηση για αυτό το πράγμα, ότι να επιτηθεί δηλαδή. Γιατί αυτό που ζει η χώρα από το μνημόνιο και μετά, στην ουσία εξισούνται με πόλεμο. Είναι σαν να τις έχουν κηρύξει πόλεμο, να την έχουν καταλάβει και να την λαϊλατούν ασύστολα χωρίς κανένα δικαίωμα. Επειδή γράφω μια μονογραφία τώρα για το δίκαιο της κατοχής, θέλω να δείξω αυτό το πράγμα, ότι ακόμη και με το δίκαιο της κατοχής, όπως το αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί και οι νομικές σχολές τους, δεν λέω κάτι φοβερό, έχει παραβεί ακόμη και το δίκαιο της κατοχής. Τουλάχιστον όπως έχει διαπροβολή σήμερα. Δεν τηρούν ούτε το δίκαιο της κατοχής. Κατέχω αυτή τη χώρα. Πώς σε συμπεριφέρομαι. Ούτε αυτό δεν το τηρούν. Και γι' αυτό ακριβώς βγήκε και ο Καϊτάνεν, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, και έριξε τον μπαλάκι στην ελληνική κυβέρνηση. Όταν του είπανε, νομίζω η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, που του λένε, έχουν βγει αυτές οι εκθέσεις και τέτοια πράγματα, έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέει ναι, λέει ισχύει. Λέει, αλλά αυτό είναι η κυβέρνηση. Λέει η δική σας επιλογή. Λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Καταλάβατε. Γιατί ξέρουν αυτοί ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Θέλω να συμπληρώσω κάτι, μη συγχωρείτε. Αυτό νομίζω ακούγόμαστε. Ναι, να πούμε. Στην οποία λέτε, νομίζω έχω αντιληφθεί ότι υποστηρίζει ο κ. Μαριάς. Δεν ξέρω αν είναι άποψη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Προσωπικά διαφωνώ πάρα πολύ. Μάλλον τον συζητώ πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι ο κ. Μαριάς έχει θέσει έτσι το εγώ. Και προσπαθεί να επισημάνει ότι η διαπραγματευτική ισχύ με το επιχείρημα της Ελλάδας θα πρέπει να είναι ενάντια στην Τρόικα. Και πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, λέει ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε θεωρητικά να σταματήσουμε προς τα έξω προφανώς. Να θεωρούμε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά πρόκειται για μια χούντα η οποία καταδυναστεύει τον ελληνικό λαό, διότι αυτό είναι ένα λάθος επιχείρημα στα αυτιά των ξένων, για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση έχει μια νομιμοποίηση, όποια και αν είναι αυτή, και επομένως τη αστοχή του προγράμματος, δηλαδή να του ελληνικού λαού, δεν θα πρέπει να τα δώσουμε προς τα έξω ότι εμείς κατηγορούμε τους ανθρώπους που ψηφίσαμε και ακολουθούν ένα οικονομικό πρόγραμμα, αλλά να υποστηρίξουμε ότι είναι ένας επιτροπιστικός οικονομικός πόλεμος και αστοχίες της Τρόικας, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Επομένως, προσωπικά πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή τακτική, να το πω έτσι. Και θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας, αν συμφωνείτε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θα έπρεπε σε αυτό το μήκος κύματος, ας πούμε, να είναι και οι υπόλοιποι συνηθισμένοι οι ίδιοι συμπεριφερθές. Η γνώμη μου είναι ότι γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε τον όρο Χούντα. Εντάξει, συστηματολογικά μπορείς να το πετάξεις. Αλλά δεν χρησιμοποιούμε τον όρο Χούντα. Γιατί Χούντα, πέρα από ότι μπορεί να είναι με υποστήριξη ξένων δυνάμεων, το ξέρουμε αυτό άλλωστε, γιατί υπάρχουν και γεωγραφία, αλλά αφορά την εσωτερική τάξη πραγμάτων. Εσωτερική έμενη τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό μιλάμε για κατοχή. Για να υπάρξει κατοχή, σημαίνει ότι υπάρχουν ξένες δυνάμεις που έχουν επιβάλει καθεστώς στην Ελλάδα. Να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γι' αυτό και προσπαθούμε να δουλέψουμε ακριβώς πάνω σε αυτό. Στο νομικοπολιτικό περιεχόμενο της έννοιας κατοχή. Και πώς ασκείται στην Ελλάδα. Ώστε την πρωτογενή ευθύνη να την έχουν οι δυνάμεις που επέβαλαν αυτό το καθεστώς. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη οι τόποι. Γι' αυτό και τους λέμε δοσύλλογους, δηλαδή ότι πρέπει να κινηθούμε εναντίον τους με βάση το 120 παράγραφο 4 του Συντάγματος, στο εκκρεμισμό εξουσίας, προς όφελος ξένων δυνάμεων, και το δεύτερο, για το 134 του ποινικού κώδικα, το άρθρο 2 δηλαδή, ότι δεν εκπληρούν το ρόλο τους ως εκπρόσωπο του ελληνικού λαού. Απέναντι σε δυνάμεις οι οποίες επέβαλαν αυτούς καθώς στη χώρα, το οποίο αντίθεται και στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί επιμένουμε εμείς, σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω επακριβώς πώς το βλέπει ο κ. Μαριάς, δεν το έχω υπόψη μου. Αν το αν κινείται σε αυτή την ημερομηνία. Όχι, απλά δεν το έχω δει εγώ. Δική μου θέση, δεν πιστεύω καλή μου. Απλά λέω ότι βεβαίως είναι αυτό το θέμα. Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Το πρωτεύον δηλαδή είναι απέναντι στις ξένες δυνάμεις, είτε είναι οικονομικές είτε πολιτικές, που μας επέβαλαν αυτό το καθεστώ. Γιατί είναι πρωτεύοντα, γιατί αν δεν το βάλουμε έτσι, τότε δεν ξέρουμε το χρέος. Θα μας πούνε, ξέρετε, κοιτάξτε, δεν μας νοιάζει η παιδί μας. Βρείτε εσείς. Με καταλαβαίνετε, λέω. Βρείτε εδώ, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Εμείς έτσι ίσως ήταν και υπογράψαμε με εκπροσώπου τη ελληνική κυβέρνηση. Δεν μας νοιάζει εδώ πέρα. Του ελληνικού κράτου. Με καταλάβατε.
Και ήθελα να σας πω το εξής. Εδώ και ένα μισή μήνα γίνεται ένας αγώνας σε όλη την Ελλάδα στα Ελληνοδικεία. Και ο αγώνας αυτός έχει επιτυχίες μέχρι στιγμής, όσο πάνε και περισσότερο. Στον Πειραιά, που έχω την τιμή να το ξαναπώ το χέρι σαν δικηγόρος, δυστυχώς, το νομικό τμήμα, οι δικηγόροι του ΣΥΡΙΖΑ απέχουν. Οι πολίτες του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ μας, αλλά οι δικηγόροι απέχουν συστηματικά. Επειδή λοιπόν οι αρχές κατοχές είναι και οι τράπεζες, αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να δούμε εκείνες οι δυνάμεις να μπορεί να αντέξει αυτό το κίνημα στα Ελληνοδικεία και γιατί ταυτόχρονα, και γι' αυτό έχουμε 10 μέρες από εκεί, προσπαθούν να αλλάξουν τον κώδικα ποινικής πολιτικής δικονομίας. Μην βρισκόμαστε σε κρίσιμο στη σημείο και πρέπει να αναλογιστείτε τη μάχη που δίνουμε τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ απλά με ένα σχόλιο να κάνω. Εγώ πιστεύω ότι αυτή την περίοδο είναι ό,τι θέλει το δοπόρο υπάρχει. Έχετε κατά τον δυστυχιασμό. Μπορώ να μιλήσω. Είχατε μιλήσει προηγουμένως ότι χρειαζόμαστε να έχουμε τον λαό κατεβασμένο στις επάλξεις. Το θέμα είναι, θα είμαστε σίγουροι ότι ο λαός θα έχει πάρει το σωστό μήνυμα ή θα κατέβει στις επάλξεις με λαθασμένο μήνυμα. Δεν θα πρέπει να είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. Εμείς έχουμε κάποια δυνατότητα να βγούμε στους δρόμους, αλλά είμαστε λίγοι. Πώς θα μπορέσουμε αυτό το λίγο να το κάνουμε πολλούς και μάλιστα με το σωστό νόημα, δηλαδή να γνωρίζουν γιατί κατεβήκανε. Γιατί αν κατέβουν με λάθος νόημα θα αλλάξει. Έχετε δίκιο. Καταρχάς, αυτό εντάξει, μάχη. Θέλω να πω μάχη. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις παρά περισσότερες από εκείνες που δίνει η δική σου δουλειά. Θέλω να πω ότι με αυτές τις μικρές δυνάμεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε καθορίσει το πλαίσιο συζήτηση στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να πω, χωρίς να είναι υπερφύαλο αυτό το πράγμα, εάν δεν υπήρχαμε εμείς, θα συζητούσαμε με αυτούς τους όρους που συζητάει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ακόμη ξέρετε, θα συζητούσε. Θα συζητούσε με τους όρους του 10. Ότι πληρώνουν στους κοινοτάξεις γιατί παίρνουν δάνεια. Δεν παίρνουν δάνεια, πληρώνουν στους κοινοτάξεις. Υπάρχουν πάρα πολλά που έχουμε μεταφέρει στη μέση συνείδηση του Έλληνα. Άσχετα από το ότι ακόμη δεν έχει βρει την έκφραση, ενώ την πολιτική κοινωνική έκφραση ενός κινητοποιημένου λαού. Τι πρέπει να γίνει. Καταρχάς, σε κάθε περίοδο προσπαθείς να βρεις τον τρόπο με τον οποίο να συσπηρώσεις τον περισσότερο δυνατό του κόσμο. Γιατί ναι, δεν μας αρκεί μια κοινωνική πλειοψηφία. Θέλουμε μια ρωμαλαία πλειοψηφία μες στο λαό. Αυτό ζητάμε. Δεν είναι να έχεις καλούς κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Ξέρουμε ότι το κοινοβούλιο είναι μια εικονική πραγματικότητα. Στην πράξη τι γίνεται, με το λαό τι γίνεται. Εκεί πρέπει να έχεις τη μεγάλη πλειοψηφία. Λέγαμε για παράδειγμα, και πριν από τις τελευταίες εκλογές, αλλά και μετά, ότι για να υπάρξει μια διαδυναμική θα πρέπει να ενωθούν όλες τις αντιμονικές δυνάμεις στα βασικά ζητήματα. Αυτά που αφορούν όλο τον κόσμο. Είπαμε προηγουμένως για τους πληστηριασμούς. Για τα χρέη προς το δημόσιο, όλα αυτά τα πράγματα που ενώνουν και ας αφήσουμε τα μεγάλα θέματα, πώς το βλέπουμε το χρέος, πώς μπορούμε να βρούμε για τον νόμισμα και όλα αυτά, να τα συζητάμε και να τα συμβόλουμε στον κόσμο και να αποφασίσει ο κόσμος τι γίνεται. Προσπαθούμε και ακόμη προσπαθούμε να γίνει αυτό πράξη, που θα δώσει μια άλλη δυναμική, μια απάντηση δηλαδή σε πάρα πολύ κόσμο που δεν θέλει να μπει στη λογική του διπολισμού, του στημένου διπολισμού ή με του κυβερνώντες ή με τους μέλλοντες κυβερνώντες. Αυτό το πράγμα είναι μια προσπάθεια αυτή που λέγαμε. Να βάλουμε τον κόσμο αυτός ο ίδιος να διαμορφώσει άποψη. Διατηρώντας τις κομματικές του εξαρτήσεις ή πολιτικές αντιλήψεις που έχει τι να κάνει. Αυτός είναι ο τρόπος. Από εκεί και πέρα παίζει μεγάλο ρόλο το δικό μας παράδειγμα. Και η δυνατότητά μας να αποπνέει εμπιστοσύνη στον κόσμο. Να αποπνέουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να πείθουμε ότι ένας παιδί με εμάς μπορεί να είναι σίγουρος. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ σίγουρος. Ότι αυτό που του λέμε είναι έτσι. Και δεύτερο το χείριο, το περισσότερο, είναι ότι θα είμαστε εκεί. Υπάρχει περίπτωση να ακούσει κάτι από το ΕΠΑΜ και να μην ισχύει με την έννοια ότι θα βρεθούμε εκεί, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και να αρχίσει και να λέει ότι δεν μας δουλεύουν ιστορία. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί δυστυχώς αυτό που έχει δραστηριοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία
είναι η αδυναμία της. Η αδυναμία. Σωστή είναι. Δηλαδή έχει καεί και στο γιαούρτι. Είναι λογικό. Να μην φυσάει τα πάντα. Λοιπόν, δεν εμπιστεύεται εύκολα. Φοβάται. Και ταυτόχρονα περνάει μια φάση όπου πρέπει να δοκιμάσει και την τελευταία αυταπάτη της. Η τελευταία αυταπάτη της είναι για να δω, μπορώ με μια κυβέρνηση να κινηθώ σε διαφορετική κατεύθυνση εντός πλαισίων. Εμείς λέμε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά λέει, ας το δοκιμάσω. Εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί και να λέμε με ποιον τρόπο, αν μη τι άλλο, μπορεί να εξασφαλίσει μια ανάσα, έστω, μια ανάσα, μια πνοή. Θα του δώσει δυνατότητα να έχει και ένα ανεβασμένο ηθικό για να δώσει μετά τη μάχη ή αν θέλετε στην κρίσιμη στιγμή να κάνει την υπέρβαση και να μην οδηγηθεί μαζικά στο σπίτι που θέλουν το επίσημο πολιτικό σύστημα. Η καλύτερη του είναι να πηγαίνει 20% του εκλογικού σώματος να ψηφίσει, όπως γίνεται στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στη Γαλλία. 20% να ψηφίζει, να βγάζει κυβέρνηση, να μην οδηγεί στο. Οι υπόλοιποι λουφαγμένοι να κοιτάνε με ποιο τρόπο μπορούν να βγάλουν το μεροκάματό του για την επόμενη, την επαύριο, το επόμενο, τον επιούσιο. Γι' αυτό και προσπαθούμε ακριβώς αυτό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Όταν αποκαλυφθεί ότι αυτό που λέμε έχει βάση, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε προέρχεται από ιδεολογικές αγκυλώσεις ή προσχολήσεις, αλλά είναι με βάση την πραγματικότητα. Ότι εντός πλαισίων δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως δεν μπορεί να κάνει η Γαλλία, η Ολλανδία, η Γερμανία, που είναι και πιο σοβαρές και πιο ενισχυμένες χώρες. Και έτσι εκείνη τη στιγμή, ούτε να πει, να πιστέψει αυτό που του λέει σήμερα η σωματική αντιπολίτευση. Après nous, les déluges. Όπως είχε πει η Madame de Pompadour στον Λουδοβίκο τον 15ο. Μετά από εμάς το χάος. Γιατί αυτό λέμε στην πράξη. Ή εμείς ή αυτοί. Και αν δεν είμαστε εμείς, θα είναι αυτοί. Και αν δεν είναι αυτοί, θα είναι το χάος. Όχι. Δεν θα είναι το χάος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Λοιπόν. Και τέλος πάντων, μπορούμε να τους δώσουμε χάος αντί να μας τους δώσουμε το μάνα. Να δίνουμε εμάς επί χρόνια να μας φορτώνουν το δικό τους χάος, μπορούμε να τους δώσουμε το δικό μας, μια γεύση του δικού μας χάος. Θέλω να πω δηλαδή του χάος εκείνου που τρόμαζε τη Madame de Pompadour και τελικά επαληθεύτηκε με τη Γαλλική Επανάσταση. Τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λίξο, αρκεί να είμαστε συνεπείς σε αυτό που λέμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον λαό. Ότι δεν δουλεύουμε με όρους μηχανισμών να δούμε τι θα κάνουμε με τους αριστερούς και δεξιούς μηχανισμούς. Πρέπει να υπεργούμε αυτά τα πράγματα. Να πείσουμε ακόμη και τον τελευταίο που έχει κολλημένο στο δεξιό ή στο αριστερό πρόσημο στην κεφάλαια, όπως έχει το σταυρό, ξέρετε, μπαπ κατευθείαν και τον αφήνει σε σύξυλο, ότι δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Πρέπει να σκέφτεται με όρους πατριώτη δημοκράτη, ότι πρέπει να υπερβεί το ζήτημα. Εδώ ζήτημα επιβίωση ολόκληρου του τόπου, ολόκληρου του λαού, δεν έχει να κάνει με το τι γίνεται. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να σκέφτεται με άμεσους όρους. Όταν ακούει τον άλλον ότι θα το λύσουμε, θα δούμε πώς θα το λύσουμε στην πορεία, να κάθεται να σκέφτεται και να μετράει όπως μετράει τώρα το τι έχει και πώς μπορεί να τα βγάλει, να μετράει πόσο θα χρειαστεί αυτός για να δει. Πώς θα αντέξω εγώ, με συσίτια, με δωρεάν φως, πώς. Πρέπει να σκέφτεται έτσι, ρεαλιστικά, όπως θα έχει τα πράγματα για την καθημερινή του επιβίωση. Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε στον κόσμο. Να μάθουμε. Όχι να διδασκαλίστηκε έννοια. Το ξέρει. Απλά να του δείξουμε ότι είναι κοινό το πρόβλημα και άρα από κοινού θα δούμε τη λύση. Έχουμε ένα μικρό ποσοστό. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το ποσοστό να τα αυξήσουμε περισσότερο χωρίς να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιων άλλων δυνάμεων. Και ένα δεύτερο σημείο, ότι ο λαός έχει κατέβει κάτω και με λανθασμένα μηνύματα, τα οποία είναι μνημονιακή. Σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι είναι λανθασμένο το μήνυμα. Αλλά έχει κατέβει ο λαός και υποστηρίζει αυτό το μήνυμα σε μεγάλο ποσοστό. Αυτοί είναι πιο αντιμέτωπους εμείς, και αυτοί είναι περισσότεροι από εμάς αυτή τη στιγμή από εμάς. Μιας που είμαστε καθαροί, που γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα και έχουμε αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι προς τη δική μας κατεύθυνση, χωρίς να γνωρίζουν ποιο είναι το πρόβλημα. Πώς θα μπορέσουμε αυτού να του φέρουμε κοντά μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγα για τα ποσοστά. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι να γίνει δουλειά. Ποια είναι να γίνει δουλειά, να σωθεί ο τόπος και ο λαός.
Αν μπορεί να το κάνει άλλος από τον και όχι εμείς, ακόμη καλύτερα. Μαζί του είμαστε. Άρα τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε καμία ανάγκη, ούτε καμία πρεμούρα να πείσουμε τον οποιοδήποτε για αυτό που λέμε. Δεν είμαστε ιεραπόστολοι στην Έλληνα, ούτε ιεροκήρυκες. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε κάτι και έχουμε σκεφτεί πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και προσπαθούμε να πείσουμε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα έτσι. Με λίγα λόγια, εγώ τι λέω συνήθως, ας πούμε συνήθως. Φίλε μου, εγώ το κομμάτι μου το έχω κάνει. Ξέρω πώς θα χορεύω. Και γι' αυτό δεν με έχει πιάσει η κατάθλιψη. Δεν τραβάω λεξοταμίλ ή βαρβιτουρικά για να είμαι στα ίσα μου. Ξέρω πώς θα γίνει. Τι λέω που το έχω κάνει το κομμάτι. Εσύ να δούμε πώς θα το κάνεις πέρα. Την ιστορία. Λοιπόν, και ταυτόχρονα έχω και συναγωνιστές και συντρόφους και όλα αυτά τα πράγματα που με βοηθάνε ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Εσύ που είσαι μοναχισμένος στο σπίτι σου, που δεν ξέρεις τίποτα παρά να περιμένεις ποιος θα σου πει ο πρεσβευτής, θα ψηφίσεις, ναι, αλλά θα ψηφίσεις. Δεύτερον, τα πράγματα είναι εξαιρετικά ρευστά. Ακόμη και αυτός ο κόσμος που πάει και ψηφίσει, Σαμαρά ή Βενιζέλο, δεν ψηφίζει την πολιτική του. Ψηφίζει αυτό που δεν εμπιστεύεται απέναντί του. Αυτούς ξέρω, αυτούς πάει και ψηφίζω. Σαν τα σκυλάκια του Παυλόφ. Δεν πάει στον άλλον γιατί πρώτον δεν είναι αριστερός και τον έχουν πρίξει με την αριστερά. Και δεύτερον, γιατί τους εμπιστεύεται, τον βλέπει και του έχει τρέλα. Λέει αυτός, Παναγία μου. Λοιπόν, εμείς τι πάμε και του λέμε. Εμπιστέψουμε τις δυνάμεις σου, να του δώσουμε λύση, να του δώσουμε διέξοδο. Μόνοι μας, όχι απαραίτητα. Γι' αυτό και έχουμε κάνει προτάσεις συνεργασίας. Έχουμε ανοιχτεί σε όλους τους χώρους. Πάνω στα βασικά, που αποσχολούν τον κόσμο. Χρειάστηκαν 3 ολόκληρα χρόνια να γίνει η επίσημη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΠΑΜ. Κατάκτηση, μεγάλη. Μεγάλη κατάκτηση. 3 χρόνια. Άντε να δούμε τώρα πόσα τα χρόνια θα πάρει για να υλοποιηθούν οι κοινές, πώς το λένε, θέσεις. Δεν ξέρω. 15, 42, 153, δεν ξέρω. Έχω χάσει τα μέτρα. Λοιπόν, αλλά και με τις άλλες δυνάμεις. Με ξέρεις βεβαίως το περισσότερο ο οποίος δεν μιλάει τον εαυτό του. Δεν έχει σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, γιατί κινδυνεύει, είναι χαρακτηριστικό από τον μισθή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει με τις μόνες δυνάμεις. Βεβαίως, το να πάμε σε μια συζήτηση μέχρι να καταλήξουμε κάτι και να το κάνουμε πράξη, θέλει μια διαδρομή. Αυτή η διαδρομή συντομεύεται στον βαθμό που κινηματικά μέσα στην κοινωνία εμείς κατακτάμε αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως. Ο συναγωνιστής. Τα βρίσκουμε εμείς κάποιοι. Στα μέτρα πάλι που λέγεται είτε για τα εργασιακά είτε τα ζητήματα του κώδικα πολιτικής οικονομίας, τεράστιο θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Το δυστύχημα δεν είναι ότι το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν το έχουν καταλάβει οι δικηγόροι. Και να του το φορέσουν ναι, με το δημοψήφισμα που κατεβάζονται με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Αν είναι δυνατόν. Κάποτε ο Δικηγορικό Σύλλογο ήταν σημαία δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, διεκδίκηση δηλαδή, σαν τον τόπο. Ακόμη και μέσα στην αστική κατοχή. Πού έχουμε καταλήξει. Εκεί λοιπόν στα μέτωπα και στου πληστηριασμού. Εκεί σμηνεύονται οι σχέσει. Που γνωριζόμαστε. Και ο ένα μπορεί και μιλάει άνετα με τον άλλο. Και βρίσκει τρόπο συνεννόηση. Πέρα και μακριά από ηγεσίες και μηχανισμούς. Και όλοι μαζί μπορούμε να πιέσουμε όσο να πάμε όλοι μαζί. Σε αυτά που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι τα επίγοντα. Αυτά που μετράνε. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής ότι ΕΠΑΜ μόνο του. Εγώ θεωρώ ότι το ΕΠΑΜ μπορεί να είναι μαζί με άλλες δυνάμεις. Αλλά με συγχωρείτε, δεν πρόκειται να περιμένουμε τους υπόλοιπους. Δεν θα βρούμε ούτε. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επειδή δεν έρχονται οι υπόλοιποι να κάτσουμε εμείς τα δουλειά μας. Όχι, όμως καταλαβαίνω. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Εάν δεν έρθουν και οι υπόλοιποι, ακόμη καλύτερα θα επιτακτηθεί η διαδικασία. Εάν δεν έρθουν, πάλι θα πετύχουμε. Όπως πέτυχαν και στην παλιά κατοχή. Στην παλιά κατοχή ξεκινήσαν βεβαίως τότε είχε το καθοριστικό, σου κόλλαγε όλο αυτό και το περίστρεφο στο κεφάλι και έπρεπε να πάρει απόφαση. Προδότηση ήρωας. Και επιταχυνόντουσαν οι καταστάσεις. Τώρα σου κολλάνε πάλι το πιστό στην πρώτα φορά, δεν το βλέπεις άμεσα, το βλέπεις μετά, από λίγο, στη ζωή σου. Αλλά και πάλι, όπως και τότε, οι αναφορές στην ψυχή του Έλληνα, το τι πραγματικά αντιπροσωπεύει αυτός ο τόπος και ο λαός του,
θα κάνει τον Έλληνα να ξεσκοθεί και να δώσει πάλι τη μάχη. Και εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Όχι απαραίτητα για να ευρύμαστε, αλλά θα είμαστε η πρώτη γραμμή από τα παιδιά του που θα κληθούν να χύσουν το αίμα τους για να χρειαστεί, φωνάζοντας ζήτω η ελευθερία, ζήτω η Ελλάδα, η αναγεννημένη Ελλάδα, της λαοκρατίας η Ελλάδα, που τότε θα λύνουμε τους λογαριασμούς, τους προηγούμενους λογαριασμούς με αυτή την κατάσταση. Εκεί θα είμαστε. Απλά λέμε, προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταθέτουμε τα όπλα μέχρι να καταλάβει η κάθε ηγεσία του όποιου κόμματος ποιο είναι το καθήκον της απέναντι στη στιγμή. Μια χούφτα ξεκινάγανε πάντα. Μια χούφτα. Αλλά ήταν τόσο αποσιωμένη, τόσο στοχοποσιωμένη που φέρναν ανάποδα τα πράγματα. Έτσι είναι η ιστορία. Αρκεί να έχεις δίκιο. Αρκεί η ιστορία σε κάθε βήμα της να αποδεικνύει ότι έχεις δίκιο. Και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχεις. Ένας μόνο λόγος θα υπάρξει. Εμείς να τα παρατήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι' αυτό κιόλας όλο το πλέγμα, το χτύπημα απέναντι σε εμάς, δεν είναι ούτε χτύπημα επίθεσης όπως γίνονται συνήθως μόνο αυτά τα πράγματα. Τίποτα, τίποτα. Αποσιώπηση και μια συγκεκριμένη στρατηγική αποστράτευσης και απογοήτευσης. Στόχος είναι, ο στόχος δικός τους είναι να μας απογοητεύσουν και να προστατευτούμε. Ξέρουμε πολύ καλά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μας νικήσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να νικήσουν αυτά που αντιπροσωπεύουν. Εκεί είναι το σημείο το ζήτημα. Και αυτό πρέπει να το νιώσουμε καλά. Και ξέρετε τι, εγώ το λέω πολλές φορές και θα το δείτε στο τέλος διαδρομής ότι θα έχω δίκιο. 100.000 φορές να μας νικήσουν, μία θα τους νικήσουμε και θα είναι τελειωτική τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό πρέπει σε ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον. Προσπαθούν απλά να κερδίσουν χρόνο. Εμείς το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατάμε τη σημαία ψηλά με την έννοια της ψυχής, έτσι, αυτή την έννοια. Και να μην ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, προς Θεού. Δεν είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, είμαστε ο κόσμος. Τον αγαπάμε και πρέπει να τον αγαπάμε με όλα τα σκάτα, συνολικά. Και τα άχυρα που είχε τόσο λαός, αλλά ρε διάολο, από αυτόν είμαστε. Και για τα καλά του και για τα κακά του. Και δεν είμαστε κάποιοι καθαροί. Είμαστε κι εμείς κομμάτι αίμα από το αίμα του. Και αν είναι δυνατόν να μην τον αγαπάμε και να τον αγκαλιάζουμε. Γι' αυτό και θα μας αγκαλιάζει ή μας αποδέχεται. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν είναι το ποσοστό που μετράει. Μετράει η κοινωνική αποδοχή, ο τρόπος που σε κοιτάνε, που σε μετράνε, που σε γραδάρουν, που λέμε, στην πατρίδα μου. Ο κόσμος ο άνθρωπος. Και θα έρθει στην πόλη. Θα έρθει. Αρκεί βεβαίως εμείς να μην καθόμαστε στα θέματα μας. Αναρωτιέμαι για το έχουμε να κάνουμε με μια βουλή η οποία, της οποίας τα κόμματα είναι όλα της Ευρωζώνης και για το που έχουν μια παρατήρηση. Βασικά πάλι την Ευρωζώνη εξυπηρετεί διότι όποιος δεν είναι κομμουνιστής και είναι εναντίον, ακούγοντας το ΚΚΕ να είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωζώνη, μάλλον διαφήμιση της κάνει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία βουλή, η οποία έχει κατοχικά κόμματα στην ουσία και είναι μία κατοχική βουλή. Εμείς επιδιώκοντας να μπούμε σε αυτή τη βουλή, μήπως αναρωτιέμαι βέβαια, είναι σαν να λέμε στον πολύ κόσμο ότι και εμείς τέτοι θέλουμε να γίνουμε. Και μήπως θα έπρεπε να, αν αποφασίζαμε φυσικά, να πούμε ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτή την κοροϊδία και να κινηθούμε μια πορεία προς το λαό, όπου υπάρχει λαϊκή συνέλευση, όπου υπάρχει μια συλλογικότητα, σε επίπεδα Δήμου κτλ. Έχω μια σχετική εμπειρία από τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας. Βρήκα αποδοχή, ας πούμε, καλά δεν ήμουν αυτό μας το ΕΠΑΜ, αλλά
ήταν μια αποδοχή σαν λέγοντας υπέρ της δημοκρατίας. Δημοκρατίας όπου οι πολίτες νομοθετούν και οι πληρωτοί εκτελούν με ανάπτυξη. Αυτό μια αναρωτιέμαι, ας πούμε, μήπως είναι κάποιο θέμα τακτικής για ευρύτερη λαϊκή αποδοχή. Για μας είναι το άπα να μπει στη Βουλή, ή τουλάχιστον στη σημερινή Βουλή. Αλλά από όσο γνωρίζω, ποτέ μαζικά λαϊκά κινήματα, δημοκρατικά κινήματα, δεν απέκλεισαν οποιαδήποτε μορφή πάλης τους φέρνει πιο κοντά σε συνεννόηση ή σε διάλογο με τον λαό. Εάν εσείς στη διάρκεια των δημοτικών εκλογών καταδώσατε να έρθετε σε επαφή και να μιλήσετε για δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα, λέτε, με κάποιο κόσμο, δεν είναι πολλαπλάσια η δυνατότητα όταν συμμετέχεις σε εκλογικές διαδικασίες, εξηγώντας του τα ζητήματα δημοκρατίας και το τι ακριβώς πραγματικά πας να και κάνεις. Το τι θα κάνεις μες στη Βουλή, βγαίνει κάτι πολύ απλό, το έχω πει πολύ πράγμα. Για φανταστείτε, βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, να κάνουν αυτό που έκανε ο Ρόκος ο Χοϊδάς το 1878, όταν εκλέφθηκε. Ξέρετε τι έκανε. Ξεκινούσε από την ορκομοσία. Στην ορκομοσία, όπου υπέγραφαν μετά στο πρωτόκολλο. Όπως όλοι οι βουλευτές, ξέρετε, δηλαδή την ορκομοσία που γράφει ένα πρωτόκολλο κτλ. Την αποδοχή του πλαισίου μέσα στο οποίο εκλέφθηκε. Ο Ρόκος ο Χοϊδάς υπέγραφε και έλεγε, βάζοντας έναν αστερίσκο δίπλα ακριβώς το όνομά του, κατησχύοντας για το πρωτόκολλο, λέει ότι σέβεσαι και τιμάς το θεσμό και το προϊστάμενο θεσμό, δηλαδή τότε δεν είναι βασιλεία, το κοινοβούλιο κτλ. Και λέει, κατησχύοντος της εθνικής ανεξαρτησίας και εθνικής κυριαρχίας πάνω από βασιλεία και νόμους. Τι έλεγε τότε, ότι μαγιές, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να δείξω και τον βασιλιά και να υπερασπιστώ την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία αυτού του τόπου. Όχι να είμαι πάκολος στον τρόπο που λειτουργεί το συγκεκριμένο κοινοβούλιο της Ελληνικής Επίσης. Και έκανε πολλά. Και κάνει πολλά. Έχουμε μεγάλη εμπειρία για τα ζητήματα αυτά. Έχουμε δυστυχώς, επειδή έχει καθίσει πάρα πολύ το πολιτικό σύστημα, έχουμε το χειρότερο πολιτικό σύστημα που έχει να εμφανιστεί τουλάχιστον μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την μικρασιατική καταστροφή, το χειρότερο πολιτικό σύστημα που υπήρξε ποτέ. Διότι έχουμε δοσυλλογική συμπολίτευση, με τη χειρότερη δοσυλλογική συμπολίτευση που μπορούσαμε να έχουμε, γιατί μπροστά τη Λογοθετόπουλο, τη Σολάκοβλου, ακόμη και ο Ράλη, πριτάνη του πατριωτισμού μπροστά σε αυτού του γελίου. Και ταυτόχρονα τη χειρότερη αντιπολίτευση που έχουμε ποτέ. Τη χειρότερη αντιπολίτευση. Δεν τολμάνε να κάνουν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αυτά που έκανε ο Σκέτο τον Ανέλο. Ούτε καν αυτά. Που δεν ήταν καμία φοβερή απαστατική τακτική, όμως έδινε διεξόδου στην κινητοποίηση του κόσμου. Εκατομμύρια κατεβαίναν τότε το 1-4. Έτσι έμαθε ο κόσμος το 1-4, το είπε από το τελευταίο άθρο του συντάγματος περί πατριωτισμού των Ελλήνων. Εκατομμύρια κόσμος. Και τότε είχαν να αντιμετωπίσουν ένα δολοφονικό παρακράτος και κράτος απέναντι τους. Κι όμως κατεβαίναν. Και τους διευκόλυνε και η κοινοβουλευτική τακτική της Ένωσης και Κέντρου. Φανταστείτε, ούτε καν σε αυτό το επίπεδο δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Γι' αυτό και έχουμε μάθει, όπως είπε κάποιος κόσμος, που τέλος πάντων δεν έχει μια εμπειρία για τα πολιτικά πράγματα. Ο τέλος πάντων υπάρχει κάποιος ιός που κυκλοφορεί και όταν μπαίνουμε στο κοινοβούλιο, πάψε, χτυπάει και συμπεριφέρεσαι αλλά Τσίπρα, αλλά ξέρω εγώ, ξέρω τα Παπαρίγα, ανάλογα. Είναι ανάλογα, ναι. Λοιπόν, ναι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να του κάνει μεγάλη ζημιά και να του απονομοποιήσει πλήρω το κοινοβούλιο. Το ξέρετε στο Μεσοπόλεμο, μέσα στο κοινοβούλιο, υπό τα καθεστώτα αυτά υπήρχαν βουλευτέ που πηγαίνανε σχεδόν κάθε μήνα στη φυλακή. Του στηνάζαν στον αέρα όλο το κοινοβούλιο. Δεν του επέτρεπαν να νομοποιείται όλη αυτή η πράξη. Και του κάνανε αφήσουν να μην ζητάμε από του άλλου να σκοτώσουν να φύγουν. Εμεί δεν είπαμε ότι θα μείνουμε. Πάμε για να μείνουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε. Πάμε να βάλουμε φωτιά στα πράγματα. Σημαντικά μιλάμε. Με μια τακτική τέτοια που να επιτρέψει τη μη νομοποίηση αυτού του κοινοβουλίου. Όχι μόνο στο λαϊκό συνέστημα, που δεν υπάρχει έτσι αλλιώς. Λοιπόν,
αλλά και απέναντι στα νομικά πράγματα, νομικοπολιτικά πράγματα της χώρας. Και μόνο σας λέω να υπάρχει μια πολιτική δυναμική που να αρνείται συστηματικά από την αρχή να δεχτεί το πλαίσιο λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού που υπάρχει σήμερα. Γιατί καταληθεί το Σύνταγμα, δηλώνοντας αυτό το πράγμα. Το φαντάζεστε? Φαντάζεστε βουλευτές στην Ελληνική Βουλή να λένε ότι είσαστε ένοχοι πράξεων εσά τη προδοσία που μόνο από τον τάδε άνθρωπο με βάση την ανακοίνωση. Το καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Τη πόπη έχει να γίνει εκεί μέσα. Είναι, πώς θα το πω, το ομερτά του κοινοβουλίου. Όταν είχαμε πει εμείς κάποιου βουλευτέ των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, που τέλο πάντων θεωρούσαμε ότι είναι πιο κοντά σε απόψη μετά λοιπά. Βγείτε ρε παιδιά, αν τα πείτε. Τι κολοκύθια με την ίδια καταγγελία του Σύνταγμα. Καταλαβαίνετε, έχετε πράξει. Πράξει σαν τη προδοσία. Με βάση το άρθρο 134 του ποινικού κώδικα και με βάση το 120 παράγραφο 3 των λοιπόν. Πάθανε την πλάκα του. Με βλέπετε τώρα πώς είμαι εγώ. Ακόμη χειρότερα. Πάθανε την πλάκα του. Φανταστείτε να έχει βουλευτές που να μην παθαίνουν την πλάκα του. Και να σε κάνουν στο κοινοβούλιο και να του λένε εδώ. Εδώ. Και μόνο αυτό πλέον βάζει θέμα πλέον ύπαρξη όλου του πολιτικού καταστημένου σε αυτή τη χώρα. Με αυτό το σκεπτικό πάμε να στην Βουλή, όχι να το παίξουμε κι εμεί καλύτερα οι πολίτε από του άλλου. Αν δω. Και βέβαια κρίνει πότε και μπορεί με ποιου όρου πα και δίνει τη μάχη. Έτσι. Σωστό. Αυτό είναι το πρωτεύον σε αυτή την ιστορία. Αλλά προ Θεού, δεν θα δώσουμε μια μάχη που αφορά εκατομμύρια Έλληνε. Καλό ή κακό, εμπλέκονται εκατομμύρια Έλληνε. Να πούμε πολύ χαρακτηριστικό, ανεξάρτητο ποσοστό που πήρε το ΕΠΑ. Μίλησε με πάρα πολύ κόσμο. Ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου ούτε καν το είχε πλησιάσει στη διάρκεια των εκλογών. Και του δόθηκε δυνατότητα να μας γνωρίσει και να μας γνωρίσει καλά. Και όχι μόνο πριν τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές. Γιατί εμείς υπήρξαμε και μετά τις εκλογές. Ξέρετε, παράξενο, αλλά όντως. Υπήρξε μετά τις εκλογές. Ξαναβγήκαμε με τον κόσμο αυτό. Βγήκαμε ξανά. Και είδε ότι αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη. Και ότι συνεχίζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός ο κόσμος τώρα να ξέρει. Ακόμη και αν δεν είναι πεισμένος ότι αυτό που λέμε είναι η λύση, ξέρει, έχει καταγραφεί στη συνείδησή του ότι υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Και ότι αυτή η εναλλακτική είναι μια εναλλακτική που έστω δοκιμάζοντας και την αυταπάτη που έχει σήμερα, να μπορεί να την κρατήσει σαν εναλλακτική στη συνείδησή του. Αν συνεχίσει αυτή τη δουλειά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Και αυτό είναι συσσωρευτικό, δεν χάνεται. Είναι σαν το διηγητήριο. Συσσωρεύεται. Το ΕΠΑΜ όντως είναι σαν το διηγητήριο, σαν το αρσενικό που χτυπάει το κεντρικό ενδοικασίο σύστημα. Κατά τα άλλα, είσαι μια χαρά σαν οργανισμό. Και δεν καταλαβαίνει πότε σου έρχεται ο ταμπλά. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Αρκεί να κάνουν δουλειά όπως δεν ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, να μην πέσουμε στην παγίδα. Α, αυτοί παίρνουν περισσότερους ψηφοφόρους, να γίνουν κι εμείς σαν κι αυτούς. Όχι. Εγώ χαίρομαι το γεγονός ότι σήμερα το ΕΠΑΜ έχει τη δυνατότητα να έχει, αν όχι την καλύτερη, μια από τις καλύτερες οργανώσεις πανελλαδικά από οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη εντός και εκτός κοινοβουλίου. Και να έχει τέτοιο άνοιγμα προς την κοινωνία. Να μπορεί να τον ακούει η κοινωνία, να τον ακούει η κοινωνία, ακόμη και όταν διαφωνεί μαζί του. Για πείτε μου. Ποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις τους ακούει ακόμη και διαφορών. Πέστε. Κανένας. Όλοι οι άλλοι είναι κλεισμένοι στα κουτάκια τους. Ακούν τους δικούς τους. Ή αυτούς που τέλος πάντων έχουν συνειδήσει ως δικούς τους. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε και οφείλουμε να οικοδομήσουμε. Εάν θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό που έχουμε πει εξειδήσεως ότι πρέπει να υπηρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση την οποία είχε το ΕΠΑΜ Καλυθέας. Μου έκανε εντύπωση κάτι όμως, αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητοί συναγωνιστές. Γράφεται στην αφίσα ο κύριος Καζάκης, οικονομολόγος. Ο κύριος Καζάκης δεν είναι οικονομολόγος. Είναι ιστορικός και είναι και ο πρώην γραμματέας. Τώρα γιατί αποποιήθηκε το τίτλο, δεν ξέρω. Πραγματικά σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια αίθουσα και σε έναν δρόμο
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, που άνοιξες το χέρι σου επί των τύπων των ήλων και αυτό που όλοι μας ανατριχιάζει πολλές φορές. Δεν ξέρω αν ξέρετε απέναντι, είναι τα γραφεία, ήσαν τα γραφεία και είναι ακόμη ένα μουσείο τώρα τελευταία, μετά από πολλούς αγώνες, της ΠΑΕ. Πρωί είναι πάνω. Σε μια συνέντευξή του, κάποιος μεγάλος δημοσιογράφος είπε ότι ήταν μέλος εδώ και το ανακοινώνω για πρώτη φορά και όπως θέλει να ακούσει την συνέντευξη αυτή, δεν μπορούσε να την ακούσει. Η Καλλιθέα ήταν η πρώτη η οποία κατέληγα στο Σύνταγμα και είχαν τρεις νεκρούς. Αυτό για πολλούς δεν το αναφέρουν πουθενά, ούτε στην ιστορία της Καλλιθέας, ούτε πουθενά. Να σας πω ακόμη, γεροφοριακά, ότι σε αυτό το κτίριο, το 1914, ο Φιλάρετος, ο εξού και το όνομά του, εκυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1914 την εφημερίδα «Το Ριζοσπάστη» στο υπόγειο του σπιτιού. Δεν ξέρω αν το ξέρουν και πόσοι συνδημότητες εδώ και συντρόφοι μπορούν να το ξέρουν. Θα ήθελα, αναφερθήκατε για τις αποζημιώσεις και τα λοιπά. Εγώ είμαι από μια επαρχία Καλαβρίτων. Είναι από τα χωριά εκείνα τα οποία εδινοπαθήσαμε. Είμαι μέλος της Επιτροπής για τις αποζημιώσεις και δυστυχώς όταν ήρθε στη Βουλή για το ολοκαύτωμα των πατριωτών μας, όχι μόνο των Καλαβρίτων, αλλά και της Χορτιάτης και του Κόμου και της Κρήτης και τα λοιπά, οι κύριοι δεν το πέρασαν σαν ολοκαύτωμα, ενώ των Εβραίων ήταν ολοκαύτωμα. Αυτοί είναι οι κύριοι βουλευτές οι οποίοι υποστηρίζουν και θέλουν να λέγονται πατριώτες και Έλληνες. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θέλω μοναχά, παρακολούθησα το συνέδριό σας. Πιστεύω ότι έχουμε και μια γνωριμία πολύ μεγάλη, αγαπητέ Δημήτρη, και επειδή και είναι και εδώ πάρα πολλοί σύντροφοι. Θα ήθελα να μου πείτε, είδαμε την ημέρα του συνεδρίου σας διάφορες οργανώσεις, διάφορες ομάδες, να θέτουν όρους, όχι όρους, ας μην το βάλω σε αυτή την αυτή, ήθελα τη συνεργασία μεταξύ ημών και ημών. Αν μπορείτε να ενημερώσετε το κοινό, αν υπάρχει κάποια συνεργασία με όλες αυτές τις ομάδες, τι αποτελέσματα έχει το συνέδριο, έτσι, ακαδημαϊκά πλέον, δεν είναι τις στιγμές, αλλά να πούμε και κάτι έτσι σημαντικό, σκέφτεστε με κάποιο κόμμα που θα μπορείτε να συνεργαστείτε. Εγώ σας παρακολουθώ και στο FM και τα λοιπά που βγαίνετε και θα ήταν ευχής έργο ξανά και ξανά να δείτε εδώ, να ακούσει ο κόσμος, να μπορέσουμε να οργανωθούμε πιο καλά. Εγώ δεν το άκουσα ότι πραγματικά θα ερχόσαστε εδώ. Προχθές το είδα και δεν μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε κόσμο. Θα θέλαμε η Επιτροπή να κινηθεί κάποιος πιο δραστικά μέσα στις κινητοποιήσεις για το ΕΠΑΜ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανέχεια την οποία ανέχτηκατε. Μια-δυο έτσι παρατηρήσεις. Πρώτον, στο συνέδριο εμφανίστηκαν πολλές οργανώσεις. Όντως, αυτό ήταν πολύ ευχαριστητικό και με έκπληξη θετική και ευχάριστη. Είδαμε και επίσημα την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε και από τον Δασία που μίλησε και μάλιστα μίλησε με έναν τρόπο που θεωρήσαμε ότι ήρθαμε πιο κοντά, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως μέσω των ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν μια πολύ καλή τοποθέτηση. Βεβαίως δεν είδαμε το Κομμουνιστικό Ελλάδας να έρθει. Δεν ήρθε παρά το Αγίου, ήταν το μόνο κόμμα που προσκλήθηκε και δεν ήρθε. Αν είχε συμβεί και αυτό, τότε η έκπληξη να γυφτά στα ουράνια. Αν είχε έρθει. Από τότε, όντως, άνοιξε ένας διάλογος, ο οποίος καρποφορεί στη Ασία. Στο Μοσχάτο, παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι δυστυχώς εκείνη η εκδήλωση την προηγούμενη Τετάρτη πριν μια εβδομάδα είχε άδοξο τέλος και άσχημο τέλος, μια και χάσαμε ένα φίλο μπροστά στα μάτια μας.
όπως είναι και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να συνεχιστεί η εκδήλωση, είναι ένα δείγμα αυτή τη συζήτηση που γίναμε και τη εξέλιξη τη. Οι ομιλητές προερχόντουσαν από τέσσερις διαφορετικούς χώρους. Έτσι, ήταν ο κ. Κουρουπλής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλαβάνος από το σχέδιο Β, ήταν ο Λεωνίδας Βαρκέτος που προερχόταν από την Ευρασία και ήμουν και εγώ. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς προχωράμε. Εάν συνεχίζει η κουβέντα, θα βλέπατε ότι υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες. Αλλά επειδή για μας δεν είναι μόνο θέμα εκδηλώσεων, αλλά είναι και θέμα κινηματικό πρωτίστως, να δούμε στην κοινωνία που δούμε. Έχει φανεί ότι εκεί πάμε ακόμη καλύτερα. Δηλαδή, και στα κινήματα εντομιστιασμών και αλλού, έχουμε σμίξει, να το πούμε έτσι. Με κόσμο που πρόκειται και από ΣΥΡΙΖΑ και από Ανταρσία και από ΑΝΕΛ, ανεξάρτητους Έλληνες δηλαδή, και από ανεξάρτητους γενικά πολίτες. Και αυτό είναι το πολύ θετικό. Εμείς έχουμε βάλει έναν στόχο. Πολιτικό στόχο που προέρχεται από την απόφαση του συνεδρίου, μας. Να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός τρίτου πόλου. Γιατί το λέμε τρίτο πόλο? Για να μην εγκλωβιστεί η όλη πολιτική συζήτηση, η όλη πολιτική της χώρας σε έναν διπολισμό που για μας σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι στημένος. Όχι με την έννοια ότι αυτοί που συμμετέχουν είναι, ξέρω εγώ, μην το πούμε συνωμοσιολογικά, αλλά έχουν εγκλωβίσει σε έναν διπολισμό που στην ουσία στα κεντρικά του ζητήματα δεν διαφέρει τίποτα. Η μία, μάλιστα, χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν εδώ είναι η Νάγια. Πήρα ένα μήνυμα από τις αγωνίστες την Άγια της προάλλης που ήμουν κατέζα προχθές. Λέει, Δημήτρη, σε παρακαλώ, μην δεις τη συνέντευξη του Αλέξη του Τσίπρα, αν δεν πάρεις υποχλώσιο. Ήμουν και άρρωστος. Και ευτυχώς, λοιπόν, είχα τονωθεί την είδα. Και κυριολεκτικά μου θύμισε τη συνέντευξη του Σαμαρά στο Ζάπιο 3. Όποιος από εσάς έχει την άλλη, μπείτε μέσα στο διαδίκτυο και συγκρίνετε τις δυο. Υπάρχει μια διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται 300.000 ηλεκτροδοτήσεις και 300.000 συσίδια. Ο κύριος Σαμαράς μας υπασχόταν 700.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτές είναι σοβαρές διαφορές. Δεν υπάρχει καμία. Ακόμη και το δεκτικό δεν είναι. Ο τρόπος που το καταλαβαίνει διαπραγμάτευση, τα ζητήματα που θα βάλει, πώς θα λύσουμε όλα αυτά τα πράγματα, είναι το. Λες, μα καλά, ο ίδιος ο κοινωνιολόγος σου λέει τις απαντήσεις. Δηλαδή, είναι φοβερό, ούτε τα προσχήματα. Γι' αυτό και λέμε να υπάρξει ένα τέτοιο πόλο. Όχι γιατί θεωρούμε απαραίτητα ότι μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είναι το ίδιο με τους άλλους. Έστω και αν καταλήξει τελικά να είναι το ίδιο ή χειρότερη από τους άλλους. Λοιπόν, είναι οι συνθήκες που θα το επιβάλλουν. Αλλά να υπάρξει ένα ρόλο. Ένα τρίτο πόλο που να μπορεί να δώσει διέξοδο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή τη κοινωνία που δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε αυτή την πολιτική και ταυτόχρονα να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το μετά, τι γίνεται μετά. Να μην πιστεί ο κόσμος ότι τα παίξαμε όλα και χάσαμε και οπότε αντίο. Και σε αυτό για πρώτη φορά πιστεύω ότι έχουμε θετικά μηνύματα και από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και από την μεριά των δυνάμεων ή τέλος πάντων, πώς θα το πούμε, που εντάσσονται στον χώρο που λέγεται Ασία, και ευρύτερα από τα κινήματα που έχουμε βρεθεί, που δεν μπορούμε να βρεθούμε κτλ. Ή ανάλογες πολιτικούς σχηματισμούς που έχουν ανάλογους προβληματισμούς με εμάς, διαμορφώνεται σιγά σιγά, βήμα το βήμα, οι προϋποθέσεις, θα το πούμε έτσι, για ένα τέτοιο πράγμα. Ελπίζω, προσωπικά ελπίζω και τουλάχιστον πιστεύω. Συγχέσει με το ΕΠΑΜ, θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά να υπάρξει μια τέτοια τέτοιο πόλο που δεν είναι υποχρεωτικό να είναι η κλασική συμφωνία κορυφή ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις, αλλά κυρίως μια κινηματική έκφραση μια άλλη διεξόδου. Όπου να δώσει διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο και να συμμετέχει είτε σε ατομικό επίπεδο, σαν προσωπικότητα δηλαδή, ο καθένας μας είναι μια προσωπικότητα, είτε σαν συλλογικότητα. Και να δοθεί μια διαδίξοδο. Αυτό που θα δούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί είναι στη διαμόρφωση. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα δούμε τις εξελίξεις. Θα είναι πλέον φανερές και σε επίπεδο επιφάνειας, να το πούμε έτσι. Τέλος, μια παρατήρηση. Δεν αποποιήθηκα κανένα τίτλο. Εγώ είμαι στρατιώτης. Όλοι θα πάει στρατιώτης. Όχι.
Ήμουν από τα 18 μου. Μισό λεπτό. Από τα 18 μου. Εγώ στρατεύτηκα σε μια υπόθεση. Από τα 18 μου στρατεύτηκα σε μια υπόθεση που εξακολουθώ να την υπηρετώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σαν στρατιώτης δεν επιθύμησα ποτέ θέσεις, καρέκλες ή οτιδήποτε. Ό,τι να το προσφέρω ή με τις λογικές σου ότι ειδικά στο κίνημα οι κατακτήσεις ή οι ιδιότητες κατακτούνται στο πεδίο της μάχης. Και εκεί επιβεβαιώνονται. Με αυτό το σκεπτικό δεν είναι δυνατόν αυτός που εμπνεύστηκε το ΕΠΑ να μην δίνει το καλό παράδειγμα. Δηλαδή, να μην δίνει το παράδειγμα. Αυτό δεν είναι στη δική μου λογική. Και να σου πω και κάτι άλλο, μια και είμαστε σύντροφοι από παλιά. Όλοι είχαμε στρατευθεί. Έτσι, ναι, το ξέρω. Να σου πω κάτι, επειδή εγώ έχω μεγάλους επαναστάτες σαν ήρωες, να το πούμε, σαν πρότυπα να το πούμε, κανένας από αυτούς δεν είχε επίσημη θεσμική θέση. Κανένας. Όταν αποκτήσανε κάποιοι επιγονοί τους θεσμική θέση, τα οδηγήσανε εκεί που οδηγήσανε τα κινήματα. Έτσι. Κανένας από αυτούς. Γιατί ξέρανε ότι το βασικό είναι και το τελευταίο. Ο τελευταίος που λέει ο λόγος, ο πιο πρόσφατος στο κίνημα, να έχει τη δυνατότητα λόγου, ανάδειξης και ανάπτυξης προσωπικότητάς του. Δεν μπορεί να σκιάζεται βαριά από τους παλιότερους ή αν θέλεις από αυτούς που δικαιωματικά ή όχι έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ίδια ενός κινήματος ή μιας. Μα αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και με αυτή την έννοια δεν αποποιήθηκα τίποτα. Παραμένω μέλος του ΕΠΑΜ και δεν νομίζω για μένα τουλάχιστον προσωπικά ότι δεν υπάρχει πιο τιμητικό τίτλο από το μέλος του ΕΠΑΜ. Ήθελα και εγώ να σας πω κάτι, κύριε, ότι τη συγκεκριμένη ομιλία του Δημήτρη την έχουμε προγραμματίσει εδώ και ένα μήνα. Είμαστε καθημερινά στην πλατεία Κύπρου. Με το γνωστό τραπεζάκι που βάζουμε με τις σημαίες μας, μοιράζουμε τα flyers, έχουμε βάλει παντού αφίσες. Αν περνάτε Τρίτη και Πέμπτη, ελάτε, δώστε μας τα στοιχεία σας, να επικοινωνούμε μαζί σας, δεν μας χάνετε. Εντάξει, ευχαριστώ. Είναι αλήθεια, ειλικρινά, ήταν να το ρωτήσω, επειδή μου το έπανε και δεν ξέρω αν είναι σωστό. Είναι αλήθεια ότι ο Δήμος Καλαβρίτων αποφάσισε να στείλει παιδική χοροδία στη Γερμανία. Αυτό είναι από τα απαντήσεις. Γιατί ήμουν στην Καλά, στα Καλά, τα ξέρω. Υπάρχει μια προδοσία τρομερή με την χώρα στο Καλαβρίτων. Όχι, θα είναι το μικρόφωνο. Υπάρχει μια προδοσία πραγματικά. Ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Καλαβρίτων, εκάλεσε τον πρόεδρο της Γερμανίας και τον τίμησε μέσα εκεί που σφαγιάστηκαν οι πατριώτες. Εκτελέστε. Αυτή είναι δυστυχώς η αυτή. Όπως είπατε, ναι, θέλει να στείλει και έχουμε κάνει μια αυτή και με τον κύριο Ορμίδη κλπ. Να μην σταλεί, αλλά δεν πιστεύω να μπορέσουν να. Δεν ξέρω. Συγγνώμη για την. Τον πρόεδρο. Οι γονείς εκεί. Οι γονείς των παιδιών εκεί ανοίξαν. Κοιμούνται όρθιοι. Επέχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι. Δήθεν οι Γερμανοί για να μπορέσουν να εξηλαιωθούν από το έγκλημα το οποίο πράξανε το 45, όσα παιδιά ήσαν μέχρι 12 χρονών, έγινε ένα μεγάλο παιδομάζωμα. Τους πήγανε στη Γερμανία και τους κάνανε γεννήσεως νέας εποχής. Ότι δίθεν το σπουδάζουμε, ότι δίθεν παραδεχτήκαν το έγκλημά τους, αλλά εμείς θα σας προσφέρουμε, θα σας σπουδάξουμε. Και πιο πολλοί από αυτοί πήγαν στις Ζήνες, πήγαν στην ΑΕΓΕ, πήγαν σε διάφορα αυτά κτλ. Αυτή είναι η προδοσία που οι Αγγλοτσολιάδες, να μου επιτραπεί η έκταση αυτή, έφεραν και αυτά αποτελέσματα. Η σφαγή των Καλαβρίτων ήταν προδοσία, ένα μεγάλο αυτό και το γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Είναι κρίμα
και για μας τους Έλληνες, αλλά πρέπει να μάθουμε κάποτε την αλήθεια τι έγινε πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ το, εδώ, συγγνώμη, εδώ έγινε φασαρία και επειδή μου κάνω συγκρίτη τώρα το τρίμερο, είχε γίνει μια μεγάλη φασαρία με το Ρίχτερ. Για μένα ήταν χαρητικό το ότι βγήκε ο κόσμος, άρχισε και τον ένιωθε, το ένιωθε μεγάλο θέμα. Επειδή μίλησα στις Μοίρες την επόμενη Παρασκευή, το βράδυ ήμουν σε μια τηλεοπτική κόπη, είπα και εγώ κάποια πράγματα. Στην επόμενη μέρα ήμουν στις Μοίρες, κάτω στη Μεσάρα, στην Κρήτη. Και όπου ήρθαν και με βρήκαν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν παιδιά στην κατοχή και θυμούνται ακόμη τους Σουμπερταίους, τους Σούμπερτ δηλαδή, τους. Πώς το λένε, τους συμμορίτες, πώς αρπάζανε τους ανθρώπους μέσα από τα σπίτια, τους εκτελούσαν και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήταν καλό αυτό, γιατί ανέβηκε η ψυχή των ανθρώπων ξανά. Δηλαδή, για κάτσε ρε παιδί, τι. Παρ' όλα αυτά όμως, και βγήκε και απόφαση, ανακοίνωση και από, από το Εθνικό Συμβούλιο για τις αποζημιώσεις, για το ζήτημα του Ρίχτερ. Όντως, είναι ένα ζήτημα. Αλλά για στην περίπτωση. Ποιο είναι πιο σοβαρό, αυτό με το Ρίχτερ ή αυτό που έκανε ο Κωνσταράκος, αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, να τιμήσει με Στεφάνη. Με Στεφάνη, στο Διόνυσο, τους Μακελάριδες του κρητικού λαού, εδώ μέσα στην Ελλάδα. Τρεις έχουν εκτελεστεί για εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού. Ο στρατηγός Μπρόγερ, στρατηγός Μίλλαρ και ο λοχίας Σούμπερν. Και οι τρεις τους είναι θαμμένοι στο Διόνυσο. Με στρατιωτικές τιμές, απέδωσε στρατιωτικές τιμές στο στρατιωτικό νομοταφείο και κατέθεσε Στεφάνη σε στάση προσοχής φορώντας στολή, ο ΑΓΕΔΑ. Το θέμα του Χάινς Ρίχτερ είναι ένα θέμα ενός απολογητή της γερμανικής αντίληψης. Το καταλαβαίνω, δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Αλλά να έρχεται ο θεσμός, δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σου, που δεν το έκαναν ποτέ ξανά, ποτέ, ακόμα και μέσα στη Χούντα. Όταν γινόντουσαν τέτοιου τύπου ιστορίες, στέλναν απόστρατους για να τιμούν ιδιαίτερα τους νεκρούς Γερμανούς μαζί με Γερμανούς επιτετραμένους. Απόστρατος. Εδώ υπήρχε ο ΑΓΕΘΑ και δεν υπήρξε κανός είδους αντίδραση. Κανενός είδους αντίδραση. Ούτε από το Εθνικό Συμβούλιο. Και μάλιστα το Εθνικό Συμβούλιο φρόντισαν να ενημερώσουν εγώ ο ίδιος. Ακόμη το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε τούτη εδώ τη χώρα, εκτός από το συνέστημα του κόσμου, γιατί όταν ποτέ το μάθανε κάτω επιτυχεί, ότι ρε παιδιά. Εντάξει ο Ρίχτερ, αλλά εδώ αυτός ο κερατάς, ας πούμε, που φοράει και το εθνόσημο, πήγε και τίμησε τον Μίλλερ, τον Μπρόγερ και τους Φαγίστρων, η Δήμη της Κρήτης και τον Σούμπερ. Τρελαθήκαν οι δικοί, λέγονται, και ξέρω ότι στάθηκαν πάρα πολλά γράμματα επάνω στο γενικό στο ΓΕΕΘΑ. Με την απέτηση να απαντηθεί ο κ. Μπουφαράκος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λύση, αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Κανένας όμως από τους λεγόμενους ευυπόλοιπους και επώνυμους πολίτες δεν βγήκε να κάνει την παραμικρή δήλωση του Εθνικού Συμβούλιου, ούτε βουλευτής, ούτε τίποτα. Διότι ξέρετε, εκεί δεν χωράει δεκάρικος χωρίς αντίκρισμα. Εκεί παίρνει θέση απέναντι σε θεσμό που έχει κάνει τέτοια βρωμιά. Και εκεί πλέον μετράς. Μετράς τις δυνάμεις σου. Μετράς τη δυνατότητα σύγκρουσης. Και αν δεν θες να συγκρουστείς, το βουλώνεις και το παίζεις ιστοριοδίθεις. Με το Χάινς Ρίχτερ. Απέναντι σε αυτόν διαπράττει προδοσία. Κανονικότατα. Με την πράξη αυτή. Έτσι. Κουβέντα. Κουβέντα. Και συζητάμε τώρα για τον Δήμα. Ο Δήμαρχος ξέρετε τι έχει τάξει. Εγώ το λέω, δεν το ξέρω. Αλλά το φαντάζομαι. Λεφτά έχει τάξει. Θα πάρουν λεφτά τους Γερμανούς, κάστε μαλάκες και πάμε. Αυτό έχει. 100% σίγουρο, σαν να είμαι μπροστά, είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω, ειλικρινά στο λέω. Δεν το ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρος στο επιχείρημα, στους γονείς των παιδιών. Κάστε μαλάκες, πάμε το χρήμα.
Αυτό νομίζω. Οπότε πουλάμε τα κόκκινα των νεκρών. Εδώ, εδώ που πάμε, μην είναι μια ψυχή. Θα του ξεθάψουν να του. Θα καταστρέψουν από εμένα. Το κάνω αλλού. Σε λίγο. Υποσχεθεί να κάνω. Ναι. Τέτοια ξεφύγει. Και μου λέγει ο πρόεδρο των θυμάτων. Ναι, που δεν το επιτρέπουν ούτε καν να μιλήσει στην εκδήλωση. Δεν το επιτρέπουν του πρόεδρου του συλλόγου των θυμάτων. Το νοσοκομείο των θυμάτων. Δεν το επιτρέπουν, βέβαια, γιατί πώ θα το πει. Σε λίγο θα έρχεται Γερμανό στρατηγό να με χαιρετά και όταν έπρεπε να δέξει θεμάτι. Τέτοια τρελά πάνω. Αλλά πρέπει να συνηθίσουμε ότι είμαστε ραγιάδε. Η νέα κατοχή που είναι. Αυτό το είπε, ναι, να ξεχάσουμε ότι είμαστε ραγιάδε και ότι είμαστε. Να κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, κατά τον Δημήτρη Κιτσίκη, είναι ο γιος του καθηγητή του Πολυτεχνείου Κιτσίκη. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει αμερικανικά συμφέροντα και η κυβέρνηση ευρωπαϊκά. Αυτό που πέφτει στο ΣΥΤΙ, μήπως είναι να πει πάνω σε αυτό εις βάρος του ελληνικού. Για τοποθέτηση. Αυτό, να δούμε τι ξέρουμε. Ξέρουμε ότι αυτοί που στήσαν τη δουλειά, δηλαδή στήσαν τις συναντήσεις, είναι η Bank of America και η Merrill Lynch. Το ξέρουμε. Πάμε τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουν διοχετεύσει για τις συναντήσεις ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τα κείμενα. Θα δείτε ότι περίπου το 1 τρίτο των εκπροσώπων είναι Merrill Lynch και Bank of America. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν ένα εμικρόσωπο, μια λήξη έχει 3-4 και η Bank of America άλλο τόσο. Σημαίνει ότι αυτή είναι η δουλειά. Και είναι λογικό τώρα. Ποιο το δράσει, έχει τώρα δίκιο. Ποιο το δράσει, λοιπόν, τίποτα κάποια κουβέντα. Απλά για να σε καλέσει ο άλλο να έρθει, πρέπει να σε καλέσει κάποιο που το έχει. Τον υπολογίζει. Άλλο να σε καλεί η Bank of America και άλλο να σε καλεί ο Χούφουτο. Με καταλαβαίνετε. Άρα αυτή είναι η δουλειά. Βέβαια, αυτοί δουλεύουν για άλλους. Δουλεύουν για την παρέα Μαχάτα. Η παρέα Μαχάτα, η ομάδα Μαχάτα, λαιλατεί αυτή τη χώρα από την αρχή του μνημονίου. Είναι αυτοί που κλείσαν την ιστορία με τη διαχείριση των ομολόγων, είναι από το Γενάρη του 2010. Σχετικά, διαβάζει το βιβλίο μου και την ελληνική πομπία, είναι από τα πρωτάθλημα που είχα γράψει εγώ τότε. Ο Ανέλια, το ρόλο αυτή τη ομάδα και τον τρόπο που διασυνδέθηκε με την Ελλάδα διαμέσου Παπακοσταντίνου, Παπανδρέου και τον υπόλοιπο. Η ίδια ομάδα. Τώρα, τι ακριβώς αντιθέσεις μπορεί να εκφράζουν. Εγώ δεν είμαι, πώς το λένε, δεν θεωρώ και απίθανο η κυβέρνηση σε συνεννόηση με Γερμανούς και τα υπόλοιπα να δημιούργησε το επεισόδιο στο χρηματιστήριο και το ομόλογα προκειμένου να γίνει κάποιος. Με καταλαβαίνετε. Δεν το αποκλείω. Απλά δεν εκθέτεις τη χώρα εσύ. Κάνεις κινήσεις πάντα. Που να μην εκθέτουν τη χώρα και το λαό, αν τη σέβεσαι τη χώρα και το λαό. Γιατί ξέρεις από αυτό το καθεστώς ότι αν συμβεί κάτι, αυτός που θα πληρώσει είναι ο συνταξιούχος. Ή το νοσοκομείο ή οτιδήποτε. Οπότε προσέχεις. Δεν πέφτει σε παγίδα. Γιατί εγώ τους κατηγόρησα ότι πέσανε σε παγίδα. Δεν τους είπα όταν πιάσανε κοντράκι. Έτσι. Γιατί αυτό είναι. Πας και κλείνεις ένα δωμάτιο με τέτοιους ανθρώπους. Πας να συζητήσεις πόσα θα πάρεις. Δεν πας να συζητήσεις. Κοιτά τους δώσεις. Δεν πας να συζητήσεις. Πόσο έπεσε το ΑΕΠ. Αυτοί ξέρουν, όχι, όσοι 100 σταθάκιδες ξέρουν αυτοί, ο καθένας από αυτούς. Γιατί είναι επαγγελματίες, με αυτά τα πράγματα χειρίζονται. Και όχι μόνο η ελληνική οικονομία, έτσι. Λοιπόν, άρα μαζί τους δεν πας να συζητήσεις αυτά τα πράγματα, άλλα πας να συζητήσεις. Αλλά εγώ δεν το παίρνω σαν δεδομένο αυτό το πράγμα, γιατί το ξέρω, δεν το ξέρω. Και σας λέω, θα το μάθουμε όταν θα τους ξεπροβοδίζουν από την κυβέρνηση. Τότε θα το μάθουμε. Θα τα βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι άνθρωποι αυτοί πέσανε σε παγίδα. Τους στήσανε μια ωραία παγίδα και πήγαν και πέσανε μέσα. Και σας λέω, έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζίτες στη χώρα, που έτυχε να βρεθούμε σε, εντάξει, σε ένα κοινό πάνελ, ας πούμε, μου λέει, εντάξει, καλά, τόσο μου. Δεν μπορούσαν να ρωτήσουν κάποιον. Που να έχει αίσθηση αγοράς, να τους πει πώς πας. Εάν θες να πας, γιατί όλοι θα τους λέγανε μην πας, μην πας. Αλλά αν είναι να πας, πήγαινε σε δημόσιο χώρο. Να μην μπορεί να σε αμφισβητήσει κανένας, να μην σου πει κανένας τι είπες, τι δεν είπες, είναι αυτό, είναι το άλλο κτλ. Και την ίδια ώρα. Δημόσια, ανοιχτά, πάντα.
αυτό το πράγμα. Αλλά αυτοί πήγαν και κλειστήκαν. Που σημαίνει ή είναι παντελώς ανίκανοι και άρα επικίνδυνοι, ξανά εκδότου, ή παίζει κάτι άλλο, το οποίο δεν το ξέρω ακόμα. Δεν μπορώ να κρίνω αν είναι για τους Αμερικάνους. Εγώ πιστεύω ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να ανασυγκροτήσουν το πολιτικό του σύστημα. Ποιο είναι το πολιτικό του σύστημα, το κλασικό. Ο παλιός δικοματισμός με όλες τις δυσκολίες που έχει. Νέο πολιτικό, πολιτικές εφεδρείες δεν έχει. Εκτός κατηγορίας, ας πούμε, κανείς το Θεοδωράκι εφεδρεία. Έτσι, το ενώ το στάδιο έτσι. Οπότε τι γίνεται. Πώς ανασυγκροτήσεις το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με νέο εγγραφή. Βάζεις μια ενδιάμεση δύναμη που ξέρεις ότι θα τη φας λάχανο, ότι είναι εναλλακτική, όπως κάνανε παλιά. Θα σας πω ένα από το μεσαίωνα. Όχι το λέω, θα σας πω για το λέω. Όταν η μεγάλη μοναρχική οίκη μοιράζανε τα βασίλεια μεταξύ τους, υπήρχαν περιπτώσεις όπου τα βασίλεια αυτά δεν μπορούσαν να μοιράσουν προς τον ορισμένα εδάφη. Πρέπει να κρυφθεί στο πεδίο της μάχης. Όταν λοιπόν τα βασίλεια αυτά δεν ήταν έτοιμα να πάνε σε μάχη, τι κάνανε. Ορίζανε αρχόντους αναλώσιμους. Και κάνανε τα βασίλεια αυτά, τα μικρά αυτά βασίλεια, αυτόνομο βασίλεια και ουδέτερα. Με την προοπτική κάποιος από τους μεγάλους να τα απορροφήσει όταν έρθει η ώρα. Ο τρόπος αυτού του σχηματισμού διεθνών σχέσεων θα τα βρείτε σε οποιοδήποτε βιβλίο διπλωματίας έχει διαβάσει. Πάτε το Χένρι Κίσιγκερ και το βιβλίο της διπλωματίας που έχει. Ο Ιωάννη το αναφέρει σαν τρόπο μορφή πολιτικής στη διπλωματία. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα, κατά τη γνώμη μου. Πάνε να βάλουν το χαζό του χωριού να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο το ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να λυθεί στα χέρια του. Να του βάλουν μπόμπες την ώρα, παράδειγμα, γκριζάρισμα της Μακεδονίας ή της Τράκης ή ολόκληρου του Αιγαίου ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να του προκύψει. Να φτάσει ο λαός να φτύνει, να ακούει αριστερά και να φτύνει τον κόρπο του και μετά μέσα από εκεί να έρθουν οι επαγγελματίες ό,τι έρθει να μας σώσουν. Να λες μπροστά σε αυτούς ο Γεωργάκης Θεός. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Τώρα, αν αυτό το πράγμα το κάνουμε, τάζοντας λαούς με πετραχίλια στον Τσίπρα ή στον Μητσοτάκη, στον οποιοδήποτε, φυσικά όλα είναι μέσα στη διάθεση. Ιδιαίτερα αν είσαι εθνικός και χαζός. Σου κάνουν δεξιώσεις, ιστορίες, σε βγάζουν τα εκεί πέρα που δεν πατάει εύκολα κάποιος και λέει, ωραία, κάτι είναι. Χωρίς εμένα το χάος. Απρενού, λεντελούς, μπομπατού, καβαλάς και το καλάνι και πας όπου ο Αούστερνιτς, εκεί εσύ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λέω, εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Τώρα, τους έχουμε τα ξυλαγμένα με τα χίλια, τους έχουμε κλείσει με έτσι, ώστε να έχουν την αλαζονία της εξουσίας και να νομίζουν ότι τελειώσαμε, καθαρίσαμε μας. Θα δώσουμε και 300.000 συσίτια. Να χαρίσουμε. Και δεν ξέρουν που πάνε. Θα τους φάνε ζωντανούς. Και θα τους φάνε ζωντανούς γιατί δεν τους έχουν ανάγκη. Έχουμε τις εφεδρείες. Το θέμα είναι πώς θα εξαγνιστούν αυτές τις εφεδρείες να ξανά από τα πράγματα. Να έχετε ξαναβγεί και ο Δημητρά, ο Γεωργάκης και μας έβγαλε τη Δημοκρατική Παράταξη στο Ηράκλειο. Και μπροστά σε 10 άτομα του Αρτίου. Εκ των οποίων ορκή. Με συγχωρείς, 10 ήταν, εκ των οποίων 9 ήταν λαμόγια του κερατά. Δηλαδή, ο καθένας είχε πίσω του ολόκληρο. Ο 10ος ξέρετε σήμερα. Ο γελίος αυτός ο Μιχελογιαννάκης που έχει πάει στο Ρωσίζο. Βέβαια, πρώτη μούρη. Και επειδή δεν είχε παραπάνω από 10 το ακροατήριο, βγάζανε selfies φωτογραφίες. Κοντά, μαγουλάκια, τσακ. Να δείξουμε. Λοιπόν, α, και είχαν και 4 παμίδες. Οι παμίδες είχαν πάει άλλο. Καταλαβαίνετε, μην τόσο με ένα, δύο, α, χρωστός, φάκελο, ξέρω. Λοιπόν, βγαίνει γιατί, όχι για να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται γιατί μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο Καραμαλής και Καραμαλική. Ετοιμάζονται γιατί μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν ότι θα είναι σύντομο, θα το φορτώσουν τα κέρατά τους αυτούς. Θα βγουν όλοι και θα φωνάσουν, να, δώστε, αυτοί που δεν ξέρουν, δεν έλατε μνημόνιο, φάτε το. Και θα βγουν επάνω
να σου λύσουν το πρόβλημα τη αναγκαστική. Εγώ νομίζω ότι αυτό, αυτό είναι το κυρίαρχο κριτήριο. Έτσι, πώ θα πρέπει να σημαίνει. Δεν ενημερώσω ότι το θέατρο μα έχει δοθεί να είναι άδειο στι 10 η ώρα. Οπότε, το πρωί. Αν μπορούμε μία σύντομη ερώτηση, γιατί πρέπει να καθαρίσουμε κιόλα εμεί μετά, καταλάβετε αυτό. Εγώ δεν θα κάνω ερώτηση. Ήθελα να μιλήσω στο, πάνω στο προηγούμενο θέμα, πιο κοντά το μικρόφωνο. Των καλωρίτων και των υπολείπων και να πω ότι υπάρχει στην Ευρώπη ένα ιστορικό μνημείο της Εθνικής Αντίστασης και της θυσίας του ελληνικού λαού και είναι στην Κεσαριανή. Τα χρόνια που εγώ είμαι νέος και ασχολούμαι με τη σκοπευτήριο, υπάρχει στο σκοπευτήριο ένας κλειστός χώρος, όχι στερασμένος, κλειστός, και μαντρωμένος, είναι στημένα ακόμα τα πολυβόλα, ήταν στημένα τα πολυβόλα. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό υπάρχουν χωρί τα πλαίσια τη δημιουργία τη ιστορία μέσω τη λύθη, αυτά να εξαφανίστηκαν. Είχατε τα πολυβόλα, ήταν δεδομένα κάτω. Ήτανε... Ναι, ναι, ήταν σε ένα βάθρο από πετών. Αλλά δεν μπορέσαν, δεν ξέρω αν κρεμίσανε και τον τοίχο. Ο οποίος ήταν μαντρότυχος και ο οποίος ήταν σκαμμένος από τις σφαίρες. Και όταν λέω σκαμμένος, από τον τοίχο, στα σημεία που εστέκονται οι άνθρωποι και ήταν ακριβώς από πίσω τους ένα βάθος, το οποίο πέφτανε και πλημμύριζε και από αίματα. Ο τοίχος έχει εισχωρήσει σε ορισμένα σημεία σε ένα μεγάλο κύκλο, τουλάχιστον 30 εκατοστά, έχουν παγωθεί οι πέτρες. Καταλαβαίνετε τι σφαίρα έπεφτε εκεί και πόσος κόσμος θυσιάστηκε στην Καλαγιανή. Ίσως λοιπόν σε σχέση με το προηγούμενο θέμα του αρχηγού Γεθά που συζητούσαμε να ήταν μια έξυπνη κίνηση από μέρους μας να, σε συνεργασία πάντα με τον Δήμο που υποτίθεται ότι είναι προοδευτικός να επιχειρούσαμε να κάνουμε μια συγκέντρωση προς τιμήν αυτών των θυμάτων και προς τιμήν αυτού του χώρου και να καλούσαμε και τον Γερμανό πρέσβη και τον κύριο Κωνσταράκο και αυτούς να δούμε αν θα έρθουν να τιμήσουν αυτούς οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της καταπίεσης, της βίας κτλ. Που ήταν και το μότο από ό,τι διάβασα στην επιστολή σου, αλλά και στην επιστολή το δελτίο τύπου του ΓΕΤΑ, το μότο της συγκέντρωσης του Γιώργου. Αυτό θα έπρεπε η πολιτική μας γραμματεία να το εξετάσει και να δει εάν είναι εφικτό, θα ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον συναγωνιστή Δημήτρη Καζάκη για την υπέροχη βραδιά που μας χάρισε με τόσα πολλά που μας μάθατε, θεωρώ. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Βέβαια, είναι πολλοί που καθίσανε να δουν το ποδόσφαιρο. Το θεωρώ τραγικό λάθος, αλλά τι να πεις. Και εύχομαι να ξαναβρεθούμε σύντομα, να τα ξαναπούμε πάλι.